Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για απόψε τις παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Οκτωβρίου. Είναι η ημερομηνία σημαδιακή. Στις 18 σοσιαλισμού, δεν είναι. Ήρθε ο σοσιαλισμός. Αλλά ήρθε και έφυγε όμως. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Γάτσα, καλησπέρα και σε εσάς. Πολύ καλησπέρα. 43 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα και τη νύχτα. Τόσο δεν είναι. 43 χρόνια. Σωστό. Όχι μια ζωή. Μισό αιώνα σχεδόν. Okay. Λοιπόν, ναι. Επίσης θέλω να πω ότι 18 Οκτωβρίου θέλω να σου πω ότι είχε γενέθλια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μελίνα Μερκούρη επίσης 18 Οκτωβρίου. Συνέπεσαν πολλά στην ημερομηνία αυτή. Τώρα, σε λίγο θα δείξω τους προσδεκλημένους μας, που νομίζω θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα από αυτές που έχουμε ήδη τηλεφωνήματα από χθες και προχθές, γιατί προαναγγείλαμε ότι θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, που έχει ένα πακέτο θεμάτων στο Υπουργείο Εργασίας, που αφορούν και τα εργασιακά, αλλά και το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν είναι δικό του μένα, αλλά το γνωρίζει, που αφορά τις συντάξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, την υπόλοιπη, πριν παρουσιάσουμε τους προσδεκλημένους μας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε πάλι, βάλαμε χθες σαν πρώτο θέμα κουβέντας και είχαμε μεγάλη ανταπόκριση από εσάς, το περιστατικό με το προαστιακό και με το ευτυχώς, δεν είχαμε ατύχημα ή δυστύχημα, με το συμβάν όμως αυτό, που λόγω τηλεδιοίκησης δεν είχαμε σύγκρουση τρένων. Και υπάρχει ένας πόλεμος πλέον που τον βλέπουμε κάθε φορά με συνδικαλιστές, τις διοίκησεις του ΟΣΕ, την κυβέρνηση. Ο καθένας προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στον άλλον για αυτό το οποίο έγινε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Εδώ είπαμε και χθες ότι αν δεν είχε γίνει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, δεν ξέρω πώς θα το μαθαίνει. Ο Πρωθυπουργός δεν το γνώριζε. Το έμαθε από την εφημερίδα Τακτό που το δημοσιοποίησε. Θέλω δεν να πω. Μπορεί να τα μαθαίνει κιόλα ο Πρωθυπουργός. Και γι' αυτό ξέρω ότι υπήρχε και ένα εσωτερικό θέμα του κ. Σταϊκούρα. Έχει κάποια μικρή ενόχληση. Επειδή λοιπόν χθες το κουβεντιάσαμε αρκετά αυτό στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είχαμε και τέσσερις καλεσμένους όλους που μετήχαν και στην Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη, οπότε είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Ένα άλλο θέμα σημαντικό της επικαιρότητας είναι αυτό το οποίο αφορά τα λειτουργικά και το κομμάτι το εσωτερικό που αφορά το μέτωπο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ειδικότερα με τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά από την Κύπρο προχθές. Και τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι αδικείται σε γενικές γραμμές και ειδικώς βέβαια από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται, διότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο ίδιος με δηλώσεις του ανέλησαν τι έχει συμβεί τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της άμυνας, με την εξωτερική πολιτική και με την γενικότερα αύξηση των δυνάμεων από πλευράς προστασίας της χώρας. Αυτή η φράση που είδαν πατριώτες φακής δεν την είπε για τον κύριο Σαμαρά, την είπε για τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, θύμισε ότι συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν έκανε και ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός και διερευνητικές συνομιλίες έκανε επίσης ο κύριος Σαμαράς στην περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, το 2012-2015. Πάντως, για να το πω λίγο λαϊκά, εγώ θέλω να πω ότι η φακή ήταν λαϊκό φαγητό. Οπότε η φακή. Στη φακή. Εντάξει, μια φράση. Το παλικάρια τη φακή, δεν λέμε. Ναι. Παλικάρια τη φακή, δεν. Πατριώτες της φακής. Μια χαρά ήταν και τώρα, ναι. Πώς τώρα, καλά κάνει. Λοιπόν, τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Για πες, Δημήτρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι επεισόδιο έχουμε σήμερα. Δεν τρώει φακές, είναι βέβαιο. Τι επεισόδιο έχουμε σήμερα. Τρώει δηλώσεις, σημερινές δηλώσεις. Όχι, τι επεισόδιο έχουμε σήμερα, εννοώ και πώς τσουλάνε τα το πράγματα. Το βασικό επεισόδιο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης αμφισβητεί ότι υπάρχει αίθουσα για το συνέδριο, γιατί δεν ανακοινώνεται, πόσο θα χωράει, αν θα μπορέσουν να εκφραστούν οι αντιπρόσωποι και να συγκεντρωθούν. Είπε ότι είναι νυχτερινού κέντρου η αίθουσα που έχει κλειστεί. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Εντάξει, και άμα ήταν νυχτερινό κέντρο, θυμήθηκα παλαιότερα κάποτε είχε γίνει είδηση του συνασπισμού του Μικρούλη τότε με κουκουέ και λοιπά, στην Παλίνη, σε μια στενόμακρη αίθουσα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Ναι. Πολύ άσχημη αίθουσα, αλλά τέλος πάντων εκεί μαζευτήκανε και ήταν και πολλοί. Πρέπει να ήταν 2.500 νοματέοι. Πάντως ο κ. Κασελάκης, πάντως γεγονός που του λένε δεν θα είναι υποψήφιος, περιοδεύει ανά την Ελλάδα. Σήμερα ήταν στην Έδεσα το πρωί. Ο κ. Φάμελος ήταν στη Λάρισα. Στη Σπάρτη ήταν ο κ. Πολάκης. Ο κ. Πολάκης, να σου πω, αυτή η φράση του κ. Πολάκη έγινε πάλι σήμερα χαμός με αυτό που είπε. Ότι με τις κακίες που κάνετε. Δοκιμάζει διάφορα. Είδατε ότι τον κάνατε πρίγκιπα τον. Ναι. Εντάξει. Ναι, το ναι. Πρίγκιπας δεν γίνεται κανένας πρίγκιπας, ούτε με βαφτίσια. Αλλά τέλος πάντων, περίπου ως διαμαρτυρόμενη κατάσταση το παιδί του λαού μπορεί και να το πει. Ξαναείπε ο κ. Πολάκης σήμερα ότι ο κ. Κασελάκης κάνει τον εαυτό του σαν τον Βασιλάκη Καΐλα. Το είπε δεύτερη φορά. Το είπε, αλλά εγώ θέλω να πω, μακάρι να ήταν μία μακακία, όπως λες και εσύ, αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να ήταν μόνο αυτή. Όταν συνεδριάσανε χθες, είπαν ότι προχωρούν κανονικά για το συνέδριο, γιατί λέγανε τα πράγματα. Και χθες το επαναλαμβάνω,
ότι έχει βρεθεί ο χώρος. Μα η οποιαδήποτε, λεπτομέρεια άνευ σημασίας για το, κοινό, για τους πολίτες, γίνεται μείζον θέμα. Πού θα πάνε να κάνουν συνέδριο, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Αυτά είναι λίγο πιασάρικα, αλλά η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πιασάρικα είπα, είναι για. Είναι πιασάρικα. Τώρα γιατί σου λέει ο άλλος δεν έχει βρει αίθουσα, μήπως δεν έχει βρει αίθουσα, πώς να τους κόψουν κτλ. Λέω όμως. Παραπολιτικά είναι αυτά. Δεν είναι πολιτική, Δημήτρη μου. Τώρα, όποιον βρείτε στον δρόμο, δεν πιστεύω ότι θα συζητάει για την τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να συζητάει για το ποια είναι η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η πολιτική του πρόταση, ενδεχομένως. Μάλιστα. Κυριαρχείται από αυτά και θα τα πούμε μετά αυτά. Τα του ΣΥΡΙΖΑ θα τα πούμε μετά. Υπάρχει ένας απόϊχος σοβαρός, θέλω να πω εγώ, μετά την παρέμβαση του κ. Νικήτα Κακλαμάνη με μια ερώτηση για την ακρίβεια στο ρεύμα. Το κουβεντιάσουμε αν προλάβουμε. Νομίζω θα προλάβουμε να το κουβεντιάσουμε μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας για να μπούμε στην κουβέντα, αφού είναι ήδη εδώ μαζί και μας παρακολουθούν. Ο κύριος Καραγκούνης είναι μαζί μας, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλησπέρα κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Ευχαριστούμε που είστε παρέα μας. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η κυρία Αναστασία Μητροπούλου, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Ο κύριος Πέτρος Αλέπης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Χαίρετε και χαιρετούμε και εσάς. Λοιπόν, είπαμε στη σύσκεψη που κάνουμε πριν, μια που έχουμε την τύχη να έχουμε τον κύριο Καραγκούνη μαζί μας, που είναι σε ένα υπουργείο το οποίο είναι πρώτης γραμμής για τους εργαζόμενους αλλά και τους συνταξιούχους και για τις δύο κατηγορίες αυτές συμπολιτών μας, να ξεκινήσουμε από τα θέματα του ή ευρύτερα θέματα που δεν είναι αυστηρά του Υπουργείου του ή δικής του αρμοδιότητας, όμως τα κατέχει, και μετά να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και θα ξεκινούσα με το ότι ένα βασικό πρόβλημα, κύριε Καραγκούνη, για όλο τον κόσμο είναι η ακρίβεια, η οποία συναρτάται άμεσα με το θέμα των μισθών και των συντάξεων. Με τους μισθούς να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε ένα κομμάτι εσείς που αφορά σίγουρα τον κατώτατο μισθό, αλλά και συνολικά έχετε ένα κομμάτι το οποίο αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα κυρίως. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με το κομμάτι μισθή, γιατί η μισθή είναι ουσιαστικά ένα βασικό όπλο και οι συντάξεις με το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Νομίζω πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ξενάκη. Μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια μόνο τονώντας το εισόδημα των πολιτών. Αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είτε αυτό αφορά τον κατώτατο μισθό, τα εισοδήματα δηλαδή. Βεβαίως υπήρξε αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Προσπαθούμε και μειώνουμε φορολογικά βάρη. Τέλος επιδιδεύματος είναι η τελευταία παρέμβαση που κάναμε. Και βεβαίως η αύξηση των συντάξεων, όπως είπατε κι εσείς, και ειδικά αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα γίνουν οι παρεμβάσεις, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και στην προσωπική διαφορά. Ήδη αυτό έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό, αλλά βεβαίως και όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, που και εκεί θα γίνει παρέμβαση. Πάμε λίγο στον κατώτατο μισθό. Πάμε τώρα στον κατώτατο μισθό. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί και υπουργός προσωπικά για την ενσωμάτωση της κοινωτικής οδηγίας που αφορά στους επαρκείς κατώτατους μισθούς. Αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και βεβαίως και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των εργαζομένων που θα καλύπτουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα μείνουμε τώρα πρώτα απ' όλα στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός, όπως ξέρετε, από το 19 μέχρι το 27, που είναι ο δικός μας ο στόχος, είναι να έχουμε σωρευτική αύξηση 46%. Δηλαδή να φτάσουμε στα 950 ευρώ. Τώρα, αυτό το οποίο συζητάμε είναι η οδηγία, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τη θέσπιση ενός μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Και βεβαίως αναπροσαρμογή σημαίνει μόνο αύξηση μισθών. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που είπατε μόλις τώρα μου θυμίζει λίγο αυτό που λέγαμε εμείς πιο παλιά. ΑΤΑ. Έχει καμία σχέση αυτό με την ΑΤΑ? Υπό μία έννοια. Κάτι σαν ΑΤΑ είναι. Ναι. Καμία λέτε. Καμία. Αφήτε τώρα, θα έρθουμε. Κρατηθείτε λίγο, κύριε Χατζησοκράτη, θα έρθουμε αμέσως. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για μια κοινωνική οδηγία στην οποία βεβαίως είμαστε, όπως είπα, και σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Η βάση θα είναι τα 950 ευρώ, που ούτως ή άλλως έχουμε πει για το 2027. Και από εκεί και πέρα θα γίνεται αναπροσαρμογή, αυτόματη αναπροσαρμογή του μισθού. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία προτείνει ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, όπως βεβαίως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, που υπάρχει ισχύο κατώτατος μισθός. Είναι 22 από τις 27 χώρες οι οποίοι έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.
Και η λογική είναι εξής. Όσο αυξάνονται οι τιμές και η ακρίβεια, ναι, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός. Πράγμα το οποίο προφανώς καλύπτει τον προγραμματισμό πολλών οικογενειών, να γνωρίζουν δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα έχουμε αύξηση των τιμών, παράλληλα βεβαίως και ανάλογα την αύξηση παραγωγικότητας της οικονομίας, θα αυξάνεται και ο μισθός. Αυτό θα γίνεται από τον χρόνο, δηλαδή θα γίνεται αυτό. Αυτό συζητάμε η οδηγία να εφαρμοστεί, ναι, από το 2027 και μετά. Καλά, ναι. με τη βάση των 950 ευρώ που είναι ο στόχος και θα πετύχουμε βεβαίως το στόχο, ναι, της αύξησης. Αυτό είναι και μετά το 2027 που λέτε όμως τώρα, έτσι δεν είναι. Αυτό, σωστά. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος τώρα είναι το 2025 θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα εξειδικευτεί πόσο θα είναι το ποσό. Προφανώς θα είναι πάνω από το σημερινό κατώτατο μισθό. Και ενδιάμεσο, ας πούμε, σε ένα ενδιάμεσο τόπο μεταξύ αυτού και του 950 που θα βρίσκεται. Αυτά είναι για τους μισθούς. Το αυτό είναι για το κατώτατο μισθό. Αυτό η άλλη μισθή, να κάνει η επόμενη με τον κατώτατο μισθό και ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.300 ευρώ. Ο μέσος μισθός είναι λοιπόν στα 1.290 ευρώ. Ο στόχος είναι επίσης μέχρι προοδευτικά, μέχρι το 27 να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ. Μικτά είναι αυτά που λέμε τώρα, ναι, για να ξέρουμε ότι μιλάμε πάντα για μικτά χρήματα. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι και η βούληση βεβαίως του Υπουργείου, αλλά βεβαίως πάντα σε εννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Γι' αυτό μειώνουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές παράλληλα, δηλαδή το μη μισθολογικό κόστος των εταιριών, που έχουμε πει σορευτικά, ναι, έχουμε φτάσει σε μία μείωση, μάλλον μείωση περίπου 5,9%, φτάνουμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι γύρω στο 34%. Θέλω να πω ότι και εμείς ακολουθούμε αυτό το οποίο κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, και έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το 19. Μάλιστα. Αναφέρω το 19 βεβαίως από τότε που αναλάβαμε την κυβέρνηση, όπου υπάρχει σορευτική μείωση που φτάνει το 5,9% στο μη μισθολογικό κόστος, για να μπορέσουν και οι εταιρείες να αυξήσουν τον μισθό, και τον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους. Και μια κουβέντα για τις συντάξεις. Δεν είναι δικό σας αντικείμενο, και ο Τσακλόγλου τις χειρίζεται, αλλά δεν έχει σημασία. Φαίνεται ότι η άνοδος θα είναι πάνω από, και μετά, αλλά η άνοδος θα είναι προφανώς πάνω από το 2,2%. Θα εξειδικευτεί πριν το Δεκέμβρη. Πιστεύω θα είναι πάνω από 2,5%. Θα το δούμε τότε, όπως είπα και πριν. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε την πλήρη εικόνα, με τις σχετικές παρεμβάσεις, όπως είπα, που κάνουμε στην προσωπική διαφορά, αλλά και στην εισφορά αλληλεγγύης, ακριβώς για να μπορέσουν όλοι οι συνταξιούχοι, πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, να βρουν αύξηση, να δουν πραγματική αύξηση. Εκτός από αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά. Αλλά τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη, για να σας ακούσουμε, μην ανοίξουμε εδώ. Να πηγαίνουμε θέμα-θέμα και να το κουβεντιάσουμε όλα. Έτσι. Μιλάει για τους μισθούς και τις συντάξεις. Να μείνουμε σε αυτό. Να ξεκινήσουμε. Αν επιτρέπετε, ναι. Όταν μιλάμε για μισθούς, μιλάμε πρώτα και κύριοι για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Δεν ακούσατε τη λέξη συλλογική διαπραγμάτευση από τον κύριο Καραγκούνη. Το είπα, αλλά έξω. Εδώ πήγε καλά, φαίνεται ίσως. Αλλά η συλλογική διαπραγμάτευση δεν υπάρχει στη σκέψη σας καθόλου, διότι εδώ και τόσο καιρό φωνάζουν οι εργαζόμενοι. Μιλάτε για κοινωνικό διάλογο. Τι κοινωνικός διάλογος όταν τον έχετε όπως ακριβώς το σκεφτόσετε εσείς και το βλέπετε? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο κοινωνικός διάλογος εξαντλείται πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ποιο κοινωνικός διάλογος? Έρχονται και οι εταίροι μπροστά στην και η κυβέρνηση, συνήθως. Την πλευρά των εργαζομένων δεν την παρακολουθεί καθόλου από την πλευρά της η κυβέρνηση, συνεχώς, όχι με την τωρινή υπουργό, αλλά με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει, και προχωράει παραπέρα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτό που είναι, μια και μιλάμε για τα θέματα της, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να είναι το 80% να καλύπτονται οι εργαζόμενοι από συλλογικές διαπραγματεύσεις, και είναι, πόσο είναι, κάτω από 30%. Τι 30, 15% είναι καλυμμένοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Το δεύτερο, υπάρχει ένα κεντρικό αίτημα, το οποίο είναι αίτημα όλων των κομμάτων, πέραν της προφανώς Νέα Δημοκρατία το θεωρεί, είναι ότι πρέπει ο κατώτατος μισθός να προσδιορίζεται μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, όλων των εργοδοτών, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και αυτό το πράγμα έχει απαγορευτεί, δεν υφίσταται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και δεν είναι καν στη σκέψη τους. Πάει λοιπόν αυτό το πρώτο μείζον ζήτημα. Δεύτερο,
αυτούς τους μισθούς, μάλλον αυτό τον κατώτατο μισθό που όπως είπατε και εσείς σας έφερε στο μυαλό σας, ακούσατε κάτι τον πληθωρισμό, ναι, και ήταν έτσι. Ναι, θυμόστε βέβαια, η ΆΤΑ έγινε από το 1981, άρχισε μόνο δύο χρόνια για να είμαστε. Τότε είχαμε πληθωρισμό 20-25%. Ναι, αλλά μιλάγαμε ακριβώς για το πολύ μεγάλους πληθωρισμούς που έπρεπε να καλυφθούν μετά από τόσα χρόνια που ήταν πιεσμένοι οι μισθοί. Όμως και η συζήτηση όλη γινόταν να καλύπτει ο πληθωρισμός και το θέμα της αύξησης του ΑΕΠ, το θέμα της αύξησης παραγωγικότητας. Δηλαδή είναι στοιχεία που δεν τα παίρνει μόνο, δεν μπορεί να τα παίρνει μόνο το κεφάλαιο. Υπάρχει και ο άλλος συντελεστής της παραγωγής που είναι η εργασία. Τα κέρδη εννοείται. Λοιπόν, ναι, φυσικά το κεφάλαιο που βάζει τα κέρδη. Έτσι, από τη μία πλευρά. Ο άλλος συντελεστής της παραγωγής είναι η εργατική δύναμη. Που ο εργαζόμενος την πουλάει μέσα από τη διαδικασία του μισθού και θέλει να έχει αντίστοιχο. Δεν βγαίνει διαφορετικά και αυτό είναι έξω από τη λογική. Ναι, θα πηγαίνει με έναν. Μήπως ο τύπος αυτός προβλέπει για τα κέρδη αυτά, δεν ξέρω. Τίποτε, ρωτάω. Μήπως ο τύπος ο μαθηματικός που λέει η κυβέρνηση προβλέπει και αυτό, ξέρω εγώ. Όχι γιατί δεν, ότι δεν ασχολούμαι με τα γιατί μαθηματικά. Γελάς εσύ, γιατί γελάς. Αλλά το Υπουργείο να δεν είναι το σύνθημα αυτό. Μαθηματικό. Λοιπόν, δεν είναι θέμα μαθηματικού τύπου. Το 0-0 στο 14. Λοιπόν, θυμήθηκα το 0-0 στο 14 ο πατήρ Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, κάπου εκεί θα πάει. Εσείς τι προτείνετε, για πέστε μου. Συλλογικές συμβάσεις. Ένα και το κρατούμε. Ένα το κρατούμε. Συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό λοιπόν το θέμα του μισθού και από εκεί και πέρα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα προτείνετε. Και για τους συνταξιούχους, πέστε μας μια κουβέντα. Τι προτείνετε. Για τους συνταξιούχους, τι να προτείνουμε. Εδώ από την πλευρά, να δούμε τι ακριβώς λέει. Έχουμε λέει. 2,5%. 2,5. Στα 800 ευρώ. Στα 800 ευρώ αυτό είναι 20 ευρώ το μήνα. Εγώ λέω ότι το 2,5. Το 2,2 ήταν τώρα και λέει. 2,5 στα 820. Σήμερα είναι καθημερινή. Θα είμαι εγκυκριμένος. Στο πάνω, στη δεξιά πλευρά, τι λέει, θα γίνει μεγάλη. Θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Πολύ. Τι αλλαγές, ρε παιδιά. Λέει το 2, θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι. Αυτό που είναι. Που, η σχέση με τον πληθωρισμό δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ λιγότερο. Πόσα λέτε να του δώσουν. Λοιπόν, εμείς λέμε, όχι να του δώσουν. Δηλαδή, α πούμε, ο κύριο Βελόπουλος λέει να πάρουν 3,000 με 4,000 το μήνα. Εσείς πόσα λέτε. Τι αύξηση, δεν έχει νόημα να λέμε αυτή τη στιγμή πώς να το πάμε. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι συντάξεις πείνας. Αυτό είναι ένα βασικό, διότι όλοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Και αυτά που πάνε να δώσουν δεν έχει καμία σχέση και αντιστοίχηση με τις πραγματικές ανάγκες, ούτε καν με τον πληθωρισμό. Δεν μιλάω για τον πληθωρισμό τροφίμων, δεν μιλάω για τα θέματα της ενέργειας, όλα αυτά τα πράγματα που σωρεύουν κυριολεκτικά πράγματα. Άρα αντιστοίχηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Και λέει λοιπόν η καθημερινή διαβλέποντας και κοιτάω να πιάνουμε τι καινούργιο θα πάρουν, τι περισσότερο θα πάρουν, 1,5 ευρώ. Ναι. Το 2,2-2,5. 1,5 ευρώ το μήνα. Ωραία. Βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Κυρία Σημητροπούλου, ορίστε. Μια τοποθέτηση πρώτη από όλους σας. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι 1,5 ευρώ το μήνα και καταλαβαίνετε. Είπα ότι το 2,5% στο. Το 2,5. Όχι, δεν είναι τη διαφορά. Αυτό λέω. Ναι, είπε από το 1, από τη μία αύξηση στην άλλη. Προσέχω. Λοιπόν, κυρία Σημητροπούλου, ορίστε, να ακούσουμε εσάς. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις αυξήσεις στους μισθούς και για τις συντάξεις. Ναι. Αρχικά όλα και αυτά, θα πάμε στα υποθέματα κύριε Ξενάκη, μετά. Αποτελούν κομμάτια ενός ενιαίου παζλ. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν προνοήσεις έτσι ώστε να πάρεις μέτρα για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για την ασφάλεια. Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και αυτά που βιώνουν οι συμπολίτες μας, όπου αντί να διορθώνουμε τα λάθη, αυτά διαιωνίζονται και πηγαίνουμε σε χειρότερα παραδείγματα που απλά ευχόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας και να μην είμαστε μέσα σε ένα βαγόνι για να αποφευκθεί ένα μοιραίο γεγονός όπως έχουμε δει και έχει γίνει δυστυχώς το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Όλα λοιπόν αυτά θέλουν μια συνολική, ένα ολιστικό σχέδιο προκειμένου ακόμα και αυτή η αύξηση η οποία θα δοθεί να μπορεί να πιάσει τόπο επί της ουσίας, διότι οι συμπολίτες μας θέλουν αυτά τα λεφτά τα οποία θα μπουν σαν διαθέσιμο εισόδημα μέσα στο πορτοφόλι τους να μπορούν πραγματικά να δώσουν μια ανάσα στην καθημερινότητά τους. Πάμε λοιπόν τώρα στις αυξήσεις. Να φτιάξουμε λοιπόν λίγο τον τίτλο. Το 2027 θα φτάσουμε σε μέσο μισθό 1500. Ο κατώτερος σωστά είναι 950, όχι 1500. Σωστά, πολύ σωστά. Θα το δει κανείς και θα χαρεί πολύ και μην δίνουμε χαρά στον κόσμο. Επομένως, θα το δει και λέει μπάρα. Ούτως ή άλλως το βιώνουν στην πραγματικότητα. Μέσο μισθό 1500 ευρώ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.
Πάμε λοιπόν στα δύο επιμέρους ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Μιλήσαμε για τις αυξήσεις της συντάξης, όπου ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ, αν δεν κάνω λάθος, είχε μιλήσει για ένα 2,2% αύξηση. Αυτό φυσικά θα προσδιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα στους 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά, δεν θα πάρουν αυτή την αύξηση, ενώ μάλιστα η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει τότε, 2019, βεβαίως, ένα από τα μέτρα, τα πρώτα μέτρα τα οποία θα εισαγάγει, είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Βέβαια, ναι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ακολουθεί μια ξεκάθαρη θέση από την αρχή, μιλάει για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο το ΕΚΑΣ, το καταργημένο ΕΚΑΣ, για συγκεκριμένο αριθμό χαμηλοσυνταξιούχων, κοστολογημένο. Είναι ένα μέτρο το οποίο οφείλει η κυβέρνηση να το λάβει επιτέλους, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα. Και όσον αφορά τη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε μία πάγια θέση, η οποία είναι καθαρά αξιακή. Πρέπει να επανέλθει η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να επανέλθουν η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, πρέπει επιτέλους να υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Και αυτό, κύριε Ξενάκη, γιατί οι εργαζόμενοι πλέον της Ελλάδας είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση σε αγοραστική δύναμη από τους εργαζόμενους στη Βουλγαρία. Yeah. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Δεν τα λέει δηλαδή μόνο το ΠΑΣΟΚ. Το λέει και το Eurofund, το οποίο είπε ότι πρέπει η επιστροφή στις συλλογικές συμβάσεις να ανέλθει σε ένα ποσοστό το οποίο θα αντιστοιχεί στο 80%. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από το 30%. Γιατί αν επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, τότε τα πράγματα για τους εργαζόμενους θα είναι πολύ καλύτερα, διότι δεν θα έχουμε. Θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν υψηλούς κατώτατους μισθούς, επομένως θα επανέλθουν σε μια πραγματικότητα την οποία θα συναποφασίζεται. Και μάλιστα αυτή η οδηγία, η οποία πραγματικά χθες ξεκίνησε η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, μέσα στον πυρήνα της ατζέντα, δεν υπάρχει η συζήτηση για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και δεν υπάρχει αυτός ο όρος, ο οποίος είναι απαράβατος και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να λάβει εκείνες τις αποφάσεις και εκείνη τη βούληση, η οποία πραγματικά θα οδηγήσει τους εργαζόμενους να μπορούν να παραμένουν στην Ελλάδα, ένα, να μην φεύγουν στο εξωτερικό, να μην συμβιβάζονται με μερικής απασχόλησης μια εργασία η οποία θα έχει ευέλικτα εντός εισαγωγικών προνόμια για τους εργοδότες, αλλά να μπορούν επιτέλους να γίνουν παραγωγικοί οι Έλληνες συμπολίτες μας και να θέλουν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά. Ωραία, μια τελεία εδώ. Μια απαραίτητη διευκρίνηση. Πες το εσύ, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί παίρνουμε και τα μηνύματα από τους τηλεθεατές. Είναι σημαντικό να ξέρουν οι πολίτες ότι όταν μιλάμε για μισθό, τον κατώτατο μισθό που έγινε αναφορά πριν ή όποιο άλλο μισθό, μιλάμε για μεικτές αποδοχές. Ναι, αυτό είναι. Να μην γίνει κάποια παρανόηση σε σχέση μιλάμε με για αυτό. Είναι πολλές φορές που το ρωτάνε πολλοί πολίτες αυτό, όχι μόνο σε εμάς γενικώς. Όταν μιλάμε για αποδοχές, μιλάμε για μεικτές αποδοχές, είναι μέσα η ασφάλιση, είναι μέσα όλα αυτά που πρέπει να πληρώνει το κράτος. Καλά, έκανες και το είπες, ότι διευκρίνησε. Ή ο ιδιώτης ή για τον εργαζόμενο. Λοιπόν. Του ιδιώτη είναι αυτά, του εργαζόμενου είναι αυτά. Κυρία Λέπη, για να ακούσουμε και εσάς. Και ακόμα κάτι, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει δύο φορές αυτή την τροπολογία και η κυβέρνηση που σας λέω τώρα ούτε την έχει απορρίψει. Βεβαίως, την έχει απορρίψει. Κυρία Λέπη, για να ακούσουμε και εσάς. Εντάξει, σαν κακόγουστο αστείο ακούγονται αυτά τώρα της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις ότι στο εξαθλειωμένο εισόδημα που έχει η ευρωπαϊκή λαϊκή οικογένεια, ότι θα μας σώσει κάποιος αλγόριθμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο επικαλούνται τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς εφαρμόζονται και τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα περιστατικό. Πριν 3-4 μέρες έγινε η μεγάλη και πετυχημένη απεργία των ανθρώπων στην eFood και στη Volt. Το ίδιο βράδυ, όλο τυχαίως, βγήκε ο Πρωθυπουργός στο TikTok και ανακοίνωσε ότι είναι πολύ ευνοϊκό ότι θα φορολογεί πάνω από 300 ή 350 ευρώ 300. Τα φιλοδορήματα στους ανθρώπους που δουλεύουν, οι delivery, στους σερβιτόρους κτλ. Και ότι αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή,
Υπάρχει ένα έλεος στην πρόκληση, ας πούμε, υπάρχει ένα όριο. Φοροαπαλλάσσονται οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι ενεργειακοί όμιλοι. Και αυτό που βρήκε να κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση είναι να πει ότι στους ανθρώπους που τους βγαίνει η ψυχή μέσα στη ζέστη, μέσα στο κρύο, θα τους φορολογήσει μετά τα 300 ευρώ. Λοιπόν, ακούστε, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι για να κερδίσει ο λαός κάτι στο μισθό του, να το δει στην τσέπη του και να το δει στη ζωή του, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτά δεν λύνονται με αλγόριθμους, αυτά λύνονται με αγώνα, με σύγκρουση, με πάλι και με διεκδίκηση. Και γι' αυτό στις 20 Νοέμβρη υπάρχει μεγάλη πανεργατική απεργία με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία έξω από τον ΝΑΤΟ τα σφαγεία». Γιατί τα ζητήματα συνδέονται, όταν δίνονται 500 χιλιάρικα ευρώ τη μέρα για τη φρεγάτα που πάει για το εθνικό μας συμφέρον στην Ερυθρά Θάλασσα, μια-δυο μέρες να μην δίνονταν, κάποια νοσοκομεία και κάποια σχολεία θα τα φτιάχναμε. Η αγοραστική δύναμη που λέτε θα ανέβαινε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το ΚΚΕ συμπαραστέκεται και στηρίζει αυτό που είναι η αληθινή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που παλεύει και για τους μισθούς και για τις συντάξεις και για όλα, και αυτό μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση, ναι, και όλους όσους επιβουλεύονται το μέλλον μας. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση τα φιλοδορήματα. Όντως μπήκε ένα όριο 300 ευρώ, το οποίο εντάξει είναι ένα, θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό, 3.600 ευρώ το χρόνο είναι αυτό, αλλά αλίμονο αν προσπαθείς σαν κυβέρνηση λέγω να... Και στοχεύει σε ένα κομμάτι το οποίο τι να σου δώσει από έσοδα. Για ένα, δεν αφορά μόνο τα delivery, αφορά όλου του ανθρώπου στην εστίαση. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 500.000. Απλά δεν είναι τυχαίο ότι έγινε τη μέρα τη απεργία. Εντάξει, έγινε γιατί, όχι γιατί αντιλήφθηκαν κάποια στην κυβέρνηση ότι το θέμα ήταν κοινωνικά πολύ έτσι χοντρό. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί η κυβέρνηση, το κεφάλαιο. Αυτό είναι, πάντα αλήθεια. Θέλω να σου πω ότι απεργούμε κι εμείς. Η 19-20 του μηνός απεργούμε κι εμείς, κύριε Στούμπο. Εσεί πάλι 19 θα απεργεί. Φαντάζομαι ότι και όχι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Πριν, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημέρα. Θα είναι 19-20. 19-20. Λοιπόν, είμαστε σε σημερινό. Να δώσει μια απάντηση. Δεν θα κλείσει. Γιατί η κυρία Σιμητρό δεν θα κλείσει αυτό. Το αφήστε να το κάνω εγώ. Αυτό το κάνετε κάθε που έρχεστε. Θέλετε να κάνετε τον παρουσιαστή, εσεί θέλω να κάνω τον καλεσμένο. Λοιπόν, επειδή έβαλε η κυρία Σιμητροπούλου θέματα μέσα στα θέματα. Να βάλω και εγώ ένα υποθέματα και ακόμα με εσεί. Δεν έχω μιλήσει ακόμα. Πού ξέρετε τι θα πω. Έβαλε. Όχι, αλλά έβαλε το θέμα τη προσωπική διαφοράς, ναι, της φοράς αλληλεγγύης, που είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα, ναι, που απασχολούν τους συνταξιούχους. Yes. Εγώ θα πρόσθετα και το θέμα του ΕΚΑΣ και τα φάρμακα, που είναι ένα θέμα που βάλαν οι ίδιοι βουλευτές. Όχι, όχι. Το ΕΚΑΣ σε σχέση με τα φάρμακα. Α, με τα φάρμακα. Με τα φάρμακα που έβαλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το βάλαν αυτό την περασμένη εβδομάδα. Οπότε να μπούμε και στα θέματα αυτά. Συμφωνώ. Να βάλω επιπλέον, γιατί εμείς πέρα από αυτό, έτσι που λέμε για το θέμα τη φοράς αλληλεγγύης και το θέμα τη επιστροφή των ανδρομικών, υπάρχει, λέμε να θεσπιστεί, το λέγαμε τόσο καιρό, η 13η σύνταξη. Α, ωραία, αλλά ξέρετε, κοντεύουμε να το ξεχάσουμε αυτό, γιατί ασχολείστε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ με τους συνέδρους και το συνέδριο. Εντάξει, άμα δεν με το βάλετε. Είδατε, εγώ σας ρώτησα. Σας ρώτησα εγώ. Σας ευχαριστώ. Είπαμε, θα πάμε στο τέλος. Να πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι. Θεωρώ ότι γίνεται. Έχει απαξιωθεί το θέμα αυτό, αν και είναι σοβαρό, έχει απαξιωθεί με αποτέλεσμα που το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία των θεμάτων, κύριε Καραγκούρη. Θα πάμε για τις εκλογές, θα τα δούμε αυτό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Αν φτάσετε όλοι μαζί. Ορίστε. Δεν το βλέπω. Ορίστε. Ναι, αλλά μην μου το περνάτε έτσι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι και νομίζω με καλοπιστία πρέπει να κάνουμε πάντα τις συζητήσεις. Γιατί ξέρετε, αισθάνομαι μερικές φορές ότι κάποιοι μιλούν σαν να είναι πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν στη χώρα και να μην ξέρουμε και τι έγινε πριν από κάποια χρόνια. Γιατί τα ακούω όλα αυτά έτσι με μια σχετική έτσι. Με ένα σκεπτικισμό αυτά τα οποία ακούω, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά το λέω, λες και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζοντας τα 50 χρόνια που έχουμε τη δημοκρατία στη χώρα, υπολογίζοντας είναι 25 τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω, 25 τα χρόνια. Θα σας πω. Και είναι υπάρχουν μόνο, για να μην πω για το ποσό, ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί με όλα τα 25 Νέα Δημοκρατία, 20 Πασό. Αν τα 50 χρόνια δημοκρατία στον τόπο μας. Είχατε ευκαιρία να γίνετε κυβέρνηση. Είχαν ευκαιρία, και διέλυσαν τα εισοδήματα του κόσμου. Είχαν ευκαιρία και τα διέλυσαν. Δεν υπήρχαν μνημόνια, ένα και δύο, τα ξεχάσατε. Εγώ το λέω, δεν το λέω, ακούστε με λίγο. Δεν το λέω μετά πόσα χρόνια έκατσε κάθε κυβέρνηση. Δεν το κάνει κάθε κόμμα στην εξουσία. Είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε και ποια είναι και η πραγματικότητα.
Δηλαδή λες και ήρθαμε από τον πλανήτη άλλο και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Όχι, πώς την καταλαβαίνουμε. Θα τα πω, θα τα εξηγήσω. Πέντε χρόνια αυτή τη στιγμή. Έχετε περάσει τα πέντε χρόνια. Εντάξει, με πέντε χρόνια μόνο αξίζει παίρνει ο κόσμο. Μπράβο, ναι, σωστό. Ναι, μόνο αξίζει παίρνει ο κόσμο. Και φόρου. Ωραία είναι αυτά που λέει ο κόσμο. Άμα μου πείτε κάτι το οποίο μειώθηκε πέρα από φόρου ενώ σε αποδοχέ δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων, μόνο αυξάνονται. Μην τρελαθούμε κιόλα. Εκτό αν μου πείτε αυτό μειώθηκε. Αν πει ο κύριο Αλέπη ότι αυτό. Εγώ θα σα πω. Λοιπόν. Το μέσο διαθέσιμο αταμικό εισόδημα είναι μείον 28% από το 2010. Τι να κάνουμε, παιδιά, λοιπόν, αυτό είναι. Πρώτα απ' όλα, συλλογικέ. Κύριε Χατζοκράτη, να σα πω κάτι. Εγώ θα έλεγα, μην δίνετε και μεγάλη ένταση σε αυτά που λέτε. Είστε που είστε στο 7%. Μην δίνετε, μην θυμίζετε στον κόσμο τι κάνατε 5 χρόνια. Για να πάτε πιο κάτω. Αλήθεια στο λέω, με πολύ αγάπη σα το λέω. Δεν είστε 41. Είστε. Αφήστε, δεν ξέρουμε που είμαστε. Μην φωνάζετε. Σα βλέπω ότι έχετε ένα ιδιαίτερο στένο. Ακούστε, δεν καμία ίση. Δεν σα λέω αυτό. Σα λέω εγώ ότι δεν υπάρχει. Γιατί. Μα κύριε Χατζηγιάννη, δεν επιτρέπεται αυτό. Λέτε να μην καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, είδατε κανένα να μην γυρίζει. Λοιπόν, να αφήσετε να απαντήσει επί τη ουσία, παρακαλώ. Να απαντήσει επί τη ουσία, παρακαλώ. Δεν λέτε πράγματα τα οποία. Δημήτρη, μου σε παρακαλώ, να απαντήσει επί τη ουσία. Προσπαθούμε να πούμε κι εμεί κάτι που δεν μου λέει. Τι γίνεται με τον Κασιλάκη. Βλέπω συνέχεια διακόπτε. Εγώ δεν σα διακόπτω. Λοιπόν, να απαντήσει επί τη ουσία, παρακαλώ που ενδιαφέρει. Να ακούσετε τίποτα κόσμο που ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει. Και το έχουμε πει καταρχήν κοινωτική οδηγία, να πω και στην κυρία Μητροπούλου, περιλαμβάνει τα κίνητρα για να έχουμε την διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και αυτό θεωρώ ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο στη χώρα μας, και σε άλλες χώρες, στο να καθίσουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στο ίδιο τραπέζι και να συναποφασίσουν. Εκεί λοιπόν έρχεται και η οδηγία, αλλά και εμείς, η δική μας η βούληση είναι όσο μπορούμε, όσο μπορούμε να διευκολύνουμε. Να διευκολύνουμε με συγκεκριμένα κίνητρα στο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο να υπογραφούν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, να υπογραφούν περισσότερες κρατικές συμβάσεις, όπως έχει γίνει στον τουρισμό, όπως έχει γίνει και αλλού, να υπάρχουν μεγαλύτερες, θα έλεγα, μεγαλύτερη κλάδη της οικονομίας και εργαζόμενοι που θα υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, γιατί θεωρώ ότι προς όφελος των εργαζομένων είναι και προς όφελος των εργοδοτών. Αν υπάρχει αυτή η σύμπνοια, και μπορεί νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Για να καταλάβουμε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τα κίνητρα, για να έχουμε μια αίσθηση. Κύριε Χατζησοκράτη, θα εξειδικευθούν τα κίνητρα. Ωραία. Είμαστε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε την κουβέντα. Στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Και θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση δεν χρειαζόταν και όπου έχουν υπογραφεί κρατικές συμβάσεις και συλλογικές συμβάσεις. Κρατικές κατά βάση. Δεν υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα κίνητρα, που προφανώς πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, ούτε περιμέναν καμιά οδηγία. Όπως τον τουρισμό. Υπέγραψαν, συμφώνησαν. Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η κουλτούρα και βεβαίως εμείς θα συνενέσουμε, θα συνηγορήσουμε, θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει πράξη. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Νομίζω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε σίγουρα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τώρα, στόχο, κύριε πάμε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Στούπη, και αμέσως θα πάω λίγο στον κάτω μισθό να επανέλθω σε αυτό. Εντάξει, έχετε μια συσκευασία την οποία επαναλαμβάνετε. Λέω το εξής. Η περίμετρο των συλλογικών συμβάσεων αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 20%. Είναι στο 30%. Είναι στο 30%. Είναι περίπου. Δεν είναι μακριά, είναι στο, αλλά δεν είναι μακριά και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Εντάξει, θα δεχτούμε για την οικονομική συζήτηση. Κύριε Στούπε, ο στόχος είναι να φτάσουμε στο 80. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα. Θα βάλετε πολιτικά, ακούστε λίγο. Όσες περισσότερες συλλογικές συμβάσεις μπορούμε. Αλήθεια σας το λέω. Και θα δούμε και τι κίνητρο θα υπάρξει. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Όχι, δεν είναι 22 στις 27 χώρες, σας το εξήγησα πριν, έχουν θεσμοθετήσει τον κατώτατο μισθό. Νομοθετημένο δηλαδή από την κυβέρνηση. Ωραία. Αυτό σημαίνει. Όχι, πάμε. Υπάρχει κατώτατο μισθό. Παρακαλώ πάρα πολύ για να διευκολυνθούμε λίγο στην κουβέντα μας. Προσέξτε, ωραία. Σε όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη για το νομοθετημένο κατώτατο μισθό που ισχύει στις 22 από τις 27 χώρες. Ωραία, να διευκολυνθούμε στην κουβέντα. Και κοινωνικές ομάδες. Να πούμε πέντε λεπτά. Ότι υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν θα καλυπτόντουσαν. Όπως είναι οι άνεργοι. Μεγάλος αριθμός. Δεν έχουν από πού να καλυφθούν. Εδώ λοιπόν λέω και το επιχείρημα του νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Γιατί και αυτό πρέπει να το βάλουμε στα υπόψη. Φαντάζομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στο ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κύριε Χατζηγιάννη, αφού έχετε τελειώσει. Το πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Το πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Λοιπόν, το πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, το πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις και πόσο θα καλύψουμε την προσωπική διαφορά, αλλά να πούμε και για τους μισθούς. Αυτό έχει να κάνει και στο πόσο ανεβαίνει η οικονομία.
Εμείς Φερρυππίν, ως Νέα Δημοκρατία, ως παράταξη, έχουμε ως κυβέρνηση, συγγνώμη, έχουμε ανεβάσει στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, είμαστε στο διπλάσιο μέσο ευρωπαϊκό όρο, στην ανάπτυξη. Αυτά παίζουν ρόλο στο τι μισθούς θα δώσεις και τι συντάξεις θα δώσεις. Για πείτε μου λοιπόν, γιατί είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια υποκατώτατους τους μισθούς και πού ήταν η μεγάλη ανάπτυξη? Γιατί είχαμε μνημόνια, γι' αυτό είχαμε μνημόνια. Είχαμε μνημόνια, μάλιστα. Μετά λοιπόν τα μνημόνια. Μετά τα μνημόνια. Δεν είδα ιδιαίτερη. Πιέστε το. Πόσο αφήσατε το κάτω μισθό, εκεί θα αυτό θα ζητήσουμε τώρα. 650. Για να αυξάνει λοιπόν ο κάτω. Είναι, μα τι το λέτε αυτό το πράγμα? Λέτε και δεν υπάρχει. Κύριε Κατσοκράτη, επειδή πραγματιάζουν όλοι. Να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα θέλω. Ο κόσμος ξέρετε γιατί δεν σας στηρίζει και γενικώς δεν στηρίζει τις κεντροαριστερές επιλογές. Μάλιστα. Γιατί είστε μόνο υπέρ των φόρων, είστε μόνο υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού. Σας πω εγώ, αφού το αποδείξατε. Είστε μόνο υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού. Δεν θέλετε τις επενδύσεις, δεν θέλετε την άνοδο του ΑΕΠ. Θέλετε τις επενδύσεις. Προφανώς, δεν έχετε κάνει τίποτα στις επενδύσεις. Αφού το κάνουμε πράξη. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σας πω τα νούμερα. Κύριε Κατσοκράτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω συζητήσεις και μέσα από την κουβέντα. Δεν έχουν μερικές. Πέστε μου μερικές. Δεν έχουν. Μέσα από την κουβέντα αναδεικνύεται και ο καθένα τα πτήματα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Ένα βήμα παραπάνω. Δεν θέλω να μιλάω όποιο θέλει και να παρεμβαίνει, αλλά επειδή δεν βλέπω κανένα άλλο να πετάγεται στην κουβέντα πάνω, μόνο εσά βλέπω. Οι άλλοι δύο δεν εξαντλήσατε. Λοιπόν, συζήτηση να κάνουμε και να ακουγόμαστε. Ένα, δύο. Πάμε. Είπατε για τους μισθούς, για τις συντάξεις είπατε. Υπάρχουν δύο θέματα. Προσωπική διαφορά, αλληλεγγύη. Αλληλεγγύης. Για την προσωπική διαφορά είπαμε. 200... Γίνεται κάθε χρόνο παρέμβαση καταρχήν. Ναι. Έτσι το ξέρετε κάθε χρόνο. Το Δεκέμβρη γίνεται παρέμβαση. Φέτος και πάλι περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση των δηληστηρίων θα είναι από 100 μέχρι 200. Πώς θα είναι φέτος, από 100 μέχρι 200 ή δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι, θα βγει ο μαθηματικός τύπος. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν από τη φορολόγηση των δηληστηρίων για να καλυφθεί η προσωπική διαφορά. Πάλι σε τρία κομμάτια. Σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων ειδικών, ειδικά αυτοί που έχουν την προσωπική διαφορά. Είναι μια ακόμα παρέμβαση που κάνουμε. Παράλληλα με την εισφορά αλληλεγγύης, ξέρετε ότι υπάρχει ο κόφτης τέλος πάντων πάνω από τα 1.300 ευρώ μεικτά. Με αποτέλεσμα κάποιος που έπαιρνε αύξηση τελικά να έβλεπε και μείωση στην σύνταξη. Ναι. Και εκεί θα γίνει παρέμβαση. Το έχει πει και ο Υπουργός. Και ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, ώστε και εκεί να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα που είχαμε από την εισφορά αλληλεγγύης. Οπότε και εκεί θα γίνει και στα δύο αυτά ζητήματα, θα γίνει παρέμβαση. Η πολύ ακραία περίπτωση των χαμηλών από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και τα λοιπά, θα υπάρξει ειδική μνήμα ή θα είναι στη γενικό κανόνα? Ο ΟΠΕΚΑ, τώρα το ψάχνω εκεί, ήταν περίπου 3,40 για την αναπηρία. Και γύρω στα 3,99 για τους χωρίς ασφάλιση συνταξιούχους ή χωρίς σύνταξη. Αυτά τα ζητήματα, όπως ξέρετε, τα χειρίζεται η Σοφία Ζαχαράκη, που είναι υπεύθυνη για το. Νομίζω θα υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση. Θα λένε ζητήματα που αφορούν άλλο υπουργείο. Έρχονται βροχηδόν τα μηνύματα εδώ, στο φανταζόμενο ότι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχονται στο email μας εδώ πέρα, τα βλέπεις και εσύ τα οποία μας στέλνουν. Γιατί οι αγροτικές συντάξεις είναι χαμηλότερες από τη σύνταξη του ανασφάλιστου, ρωτάνε οι φίλοι μας. Αυτοί που παίρνουν κάτω 500 ευρώ θα πάρουν την ενίσχυση των 200 ευρώ. Ερώτηση. Έρχονται Χριστούγεννα, είναι πολύ κοντά πια. Έχουμε περάσει τα μέσα Οκτωβρίου, πάμε προς το τέλος Οκτωβρίου και έχουμε δύο μήνες μέχρι Χριστούγεννα. Θα υπάρχει κάποια ενίσχυση για τους. Για τις ευάλωτες κοινωνικές, για συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πέραν της προσωπικής διαφοράς που έχει ανακοινωθεί. Αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί είναι αυτά που ισχύουν. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, πρόθεση υπάρχει ενδεχομένως. Το 2,5% της καύσης των συντάξεων και η παρέμβαση που γίνεται στην προσωπική διαφορά και στις φορά αλληλεγγύης. Αυτό αφορά τους συνταξιούχους. Είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν. Υπάρχουν επίσης και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες υπόλοιπες, έτσι. Ό,τι έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, εγώ δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Εντάξει, είναι το Υπουργείο Οικονομικών αυτό, δεν είναι δικό σας θέμα, το γνωρίζω. Αλλά ρωτάω ότι αν υπάρχει διάθεση και πρόθεση. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Επιταγής ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά μας πείτε. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Τι θα γίνει με το επικουρικό, ρωτάνε. Περιμένουν τουλάχιστον 5 ευρώ. Επικουρικές συντάξεις έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει πέσει αρκετά ο αριθμός. Εκδίδουμε πάνω από 1.500 συντάξεις γραγάτσα στις κύριες αλλά και στις επικουρικές. Έχει πέσει αρκετά ο αριθμός. Να φανταστείτε το 19 εκδίδονταν περίπου 500 συντάξεις την ημέρα. Τώρα είναι πάνω από 1.500. Οι οποίες εκδίδονται κάθε μέρα. Οπότε έχουν
έχουμε κάτω από, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, κάτω από 19.000 στις κύριες συντάξεις και έχουν πέσει και οι επικουρικές. Δεν θέλω να το πω τον αριθμό, νομίζω ότι ήταν 26.000, έχουν πέσει πιο κάτω και το ίδιο γίνεται και στις διεθνείς συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή μια πραγματικά σταθερά μείωση. Προφανώς. Μπαίνουμε στο χειμώνα, ήδη μπήκαμε, έχει αρκετό κρύο σήμερα έχει σε σχέση με τις άλλες. Έχει γίνει τεράστια. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Έγινε πολύ μεγάλη δουλειά. Να θυμίσω ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια, ειδικά πριν το 19, είχαμε 1 εκατομμύριο συντάξεις οι οποίες ήταν κρεμείς. 1 εκατομμύριο. Και τώρα μιλάμε για κάτω από 19.000, σωρευτικά θα το σας είπα και για τις επικουρικές και για τις διεθνείς, νομίζω ότι η προσπάθειά μας είναι ακόμα, πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί προφανώς υπάρχουν και κάποιοι φάκελοι όπου λείπουν δικαιολογητικά. Δηλαδή υπάρχουν συντάξεις οι οποίες μπορούν να καθυστερούν, ακριβώς γιατί μπορεί να περιμένουν μια απόφαση να βγει. Υπάρχουν δικαιολογητικά που λείπουν. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Αλλά εκεί προσπαθούμε όσο μπορούμε να θεραπεύουμε. Να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Ώστε να μειωθούν και να πάμε στους υπόλοιπους μετά τις παρέες εδώ. Τα βάλαμε όλα μαζί, δεν πειράζει. Ναι. ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, κατά την άποψή μου και τον νομίζω και κάθε νοήμονα ανθρώπου, είναι ένα πράγμα το οποίο ήταν καλό. Ήταν σε θετική κατεύθυνση. Βοηθούσε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Εσείς μας παρακολουθείτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Προχθές μάλιστα μου στείλε και ένα μήνυμα γιατί παρακολούθησε ένα τηλεθεατή ο οποίος. Ξέρω ότι υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις. Επειδή πολύ ειδικές περιπτώσεις. Και μου στείλετε το μήνυμα. Πραγματικά, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και το λέω και στους φίλους, γιατί φαντάζομαι και σήμερα θα πάρουν τηλέφωνα. Να βοηθήσουμε. Πραγματικά με χαρά και στο Υπουργείο να έχουμε τη δυνατότητα με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Υπάρχουν και κατά περίπτωση, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες να τις δούμε γιατί ακριβώς υπάρχει πρόβλημα. Μας ρώτησε γιατί μια κυρία, γι' αυτό ναι. Είχατε παρέμβει και σε ευχαριστούμε κύριος. Πάρα πολύ. Κύριος ήταν. Κύριος. Ναι. Εάν υπάρχει, λέει, περίπτωση να παίρνουν όλο το ποσό της σύνταξης όταν υπάρχει ένα χρέος και να μην υπάρχει αυτό που λέμε ακατάσχετο. Μας φάνηκε λίγο περίεργο. Ναι. Αλλά οφείλουμε να σας το ρωτήσουμε. Το ξέρω, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που υπάρχουν χρωστούμενα. Θα δούμε. Μπορεί να κατάσχεται όλο το ποσό, να μην μένει τίποτα σύνταξη. Αυτό το άκουσα και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό. Μου στέλνετε μήνυμα. Το είδα αργά. Πολύ θα ήθελα να δω αν έχουμε τα στοιχεία του κυρίου ή της κυρίας. Τα έχουμε, θα στα δώσουμε φεύγοντας. Και θα υπάρξει άμεσα απάντηση. Σας το λέω, δεσμεύομαι. Δεν ρωτάω για το εξή. Ότι τις δεσμεύσαν δηλαδή όλο το ποσό. Βεβαίως. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Δεν είχε δηλώσει ακατάσχετο στην Είχε κατάσχετο, λέει, αλλά δεν μπήκε τίποτα στο λογαριασμό του για 2,5 μήνες συνεχόμενους. Μήπως δεν είχε δηλώσει τώρα έτσι όπως. Λοιπόν, τώρα μην πάμε στην ειδική περίπτωση. Για το ΕΚΑΣ και τα φάρμακα είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι θέμα. Είναι συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Πραγματικά μπορεί να μην τα ξέρουν. Οπότε και ειδικές περιπτώσεις αν υπάρχουν, θα ήθελα τα στοιχεία και αν μπορούσε στα πλαίσια του εφικτού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για τους υπόλοιπους της παρέας τώρα. Κύριε Χατζησοκράτη, ορίστε. Ακούμε. Όχι, δεν είπα τώρα. Αλλά τα έχει τελειώσει ο κύριος. Τέλειωσε. Ξανακούμε τώρα. Με ποιο θέμα του τώρα, για πέστε μου. Οπωσδήποτε, πιάστε μου, πείτε τι θα πω για πάνω στον Υπουργό. Εγώ θα σα πω. Πείτε μου, τι θέλετε να σα πω. Να λέω τι. Πείτε ό,τι θέλετε. Γιατί συμβαίνει μόνο με εσά αυτό εδώ όταν έρχεστε. Ναι, ξέρετε κάτι. Με κανέναν άλλον. Θέλω να σα πω το εξή. Έχω συνηθίσει η συζήτηση που γίνεται να μην είναι με τον υπουργό τον οποίο ρωτάμε. Όταν έχει τον. Όχι, δεν είναι. Καταλαβαίνω κάνετε γιατί λάθος, τέτοιο κάνετε πράγμα. Λάθος, μήπως κάνετε λάθος. Εδώ κάνω έχουμε λάθος. Πάρει. Κάνετε λάθος. Ναι, κάνετε λάθος. Η απάντησή μου είναι η εξής. Έχουμε λάθος. Πάρει εδώ μια βροχή, ερωτημάτων δεν από τον κόσμο και προσπαθούμε να είμαστε και χρήσιμοι εκτός από το να κάνουμε την πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, να έχουμε κυρίω χρηστική. Τι να κάνουμε, να μην είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο. Κύριε Χατζησοκράτη, ξέρετε πόσο σα συμπαθώ, το λέω δημοσίως, αλλά η κυβέρνηση θα δώσει απάντηση. Μα έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να την κάνετε και εσείς τις ερωτήσεις στον κύριο Υπουργό. Εγώ δεν έχω κάνει λόγο να κάνω ερωτήσεις στον Υπουργό. Εγώ πάω να μιλήσω. Δεν θέλω να κάνετε ερώτηση. Λέγοντας τη δική μου άποψη, του κόμματός μου, επάνω στα θέματα. Ωραία. Αυτά, λοιπόν, την ακούμε. Έχουμε χάσει ήδη 2 λεπτά από τον χρόνο σας. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Ας το περάσουμε. Σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να περιμένετε για να μιλήσει κανένας άλλος. Ναι, δεν πειράζει. Όπως θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία Σιμητροπούλου, τοποθετήθηκε σε μια σειρά από θέματα. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα και θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχάς, μας παρουσιάστηκε μία κατάσταση ότι το κράτος δεν φταίει, η Νέα Δημοκρατία είναι μια συνέχεια. Εγώ ξέρω ότι από το 2019 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
Όταν λοιπόν κάποιος βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης, οφείλει να πράξει εκείνες τις κοινωνικές πολιτικές και γι' αυτό θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί ισχυροί θεσμοί κάνουν ισχυρή κοινωνία. Και η διεύρυνση των ανισοτήτων που αυτή τη στιγμή βιώνει η ελληνική κοινωνία, επί της ουσίας σημαίνει φτώχεια. Να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 30% παιδικής φτώχειας. Να μην αναφερθώ σε όλα τα στοιχεία από επίσημους φορείς, είτε είναι ευρωπαϊκοί είτε είναι ελληνικοί, οι οποίοι μας λένε σε κάθε σημείο, σε κάθε τόνο, ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων από τις 20 του μήνα δεν υπάρχει. Επομένως, καλό είναι να μην θεωρούμε ότι ζούμε σε μια επίπλαστη πραγματικότητα, αλλά σε αυτό που πραγματικά βιώνουμε. Μίλησε ο κύριος Υπουργός για ανάπτυξη, για επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις? Στις συγχωνεύσεις, στις εξαγορές ή στο real estate? Υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες, έτσι ώστε ακόμα η παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι, οι χαμηλοί, οι ευάλωτοι να μπορούν να αποτελέσουν επιτέλους τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας? Όχι. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν με πραγματική βούληση και διάθεση της κυβέρνησης. Μιλήσατε για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ναι, συμφωνούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν όχι να πληρώσουν έναν λογαριασμό, δεν μπορούν, κύριε Ξενάκη, γιατί βρισκόμαστε στην κοινωνία σε καθημερινή βάση, δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένουν μία εξαγγελία του Πρωθυπουργού ως ο καλός σωτήρας να βγαίνει τα Χριστούγεννα και να λέει εγώ θα σας χορηγήσω ένα επίδομα. Διότι το επίδομα, ναι, συμφωνώ και συμφωνούμε όλοι, οτιδήποτε και να δώσεις στον κόσμο, σε γενικές γραμμές είναι καλοπροαίρετο. Όμως, ας τον αντίποδα, ο κόσμος χρειάζεται μία σταθερότητα και το πιο βασικό, δεν μπορείς να τον καταστείς όλη την ώρα επέτη, ζητιάνο, δηλαδή να περιμένει τον καλό Θεούλη, τον καλό Πατερούλη, ο οποίος θα σου δώσει ένα επίδομα για να βγάλεις τα Χριστούγεννα. Αυτή η συμπεριφορά, αυτή η πρακτική δεν μπορεί να οδηγήσει σε μία σταθερή κοινωνική συνοχή για να μπορέσεις να έχεις και τα σωστά αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι τα θέσαμε και για την προσωπική διαφορά τοποθετήθηκα προηγουμένως και για το ΕΚΑΣ τοποθετήθηκα προηγουμένως, όμως επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία πραγματικά από χθες, γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία σου λέει ότι εσύ, Ελλάδα, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, πρέπει επιτέλους να μπεις στη διαδικασία να υιοθετήσεις, να εφαρμόσεις τις συλλογικές συμβάσεις. Και πρέπει να βάλεις εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε το 30% των συλλογικών συμβάσεων να φτάσει επιτέλους στο 80%. Αυτό σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και λέμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, γιατί το βγάλαμε και ο αρμόδιος τομεάρχης αυτό, ότι στην χθεσινή κουβέντα η οποία ξεκίνησε και η οποία αναφέρεται στους κοινωνικούς εταίρους, ναι, στη συζήτηση, δεν υπάρχει μέσα στην ατζέντα η διάθεση, η βούληση και η προτροπή. Γιατί ο κύριος Υπουργός πριν από λίγο, στην αρχή της τοποθέτησής του, μας μίλησε για ενθάρρυνση. Ναι. Με την ενθάρρυνση δεν φέρνεις αποτελέσματα. Εδώ θέλουμε στιβαρές λύσεις και προτάγματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει ενθάρρυνση, αλλά υιοθέτηση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αλέπη, εσάς. Έτσι, θα πάμε στον κύριο Μαξουκράτη. Βεβαίως, βεβαίως. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, φυσικά δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση, είναι και των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπόθηκε εδώ από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ότι όσο μεγαλώνει η ανάπτυξη, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο θα τρώμε όλοι από αυτή την πίτα κάτι περισσότερο. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Σε κανένα κλάδο και δεν προκύπτει συνολικά στη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ο τουρισμός στον οποίο αναφέρεται είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικός. Τα απίστευτα κέρδη των μεγάλων ξενοδόχων και οι μισθοί των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό με τα 14 και 16 ώρα που δουλεύουν. Και αντίστοιχα σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Αλλά θα σας έλεγα και κάτι ακόμη με την περιβόητη ανάπτυξη. Την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη με την οποία βγάζουν απίστευτα κέρδη οι όμιλοι, οι κολοσσοί. Και για την εργατική τάξη κάθε μέρα υπάρχει γνωστή αγωνία. Θα έλεγα να είστε πιο μετρημένοι. Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε κρίση λόγω της ενεργειακής εξάρτησης που είχε εδώ και χρόνια από το ρώσικο πετρέλαιο κτλ. Κλείνουν εργοστάσια όπως της Volkswagen και άλλα. Ναι. Ας είμαστε μετρημένοι, ας είσαστε μετρημένοι. Εμείς έχουμε
Τα έχουμε εξηγήσει αυτά στο λαό. Ας είστε μετρημένοι, γιατί το τι θα γίνει τελικά στην εξέλιξη της οικονομίας είναι άδειλο. Με δύο πολέμους αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη γειτονιά μας και με τέτοια κατάσταση στην ατμομηχανή της Ευρώπης, τα πράγματα δεν είναι, θα πάνε καθόλου καλά για τους λαούς. Εκτός αν αντιδράσουν και αγωνιστούν, όπως κάνει ο δικός μας λαός και άλλοι λαοί. Και επίσης, αφού λοιπόν κάνουμε μια κουβέντα για τις συμβάσεις, και γίνεται συζήτηση και έγινε εδώ και ότι υπάρχει κάποια έκκληση όλο για πιο πολλές συμβάσεις κτλ. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ποιος ήταν αυτός ο μη νοήμων, γιατί, που οδηγούσε στο κάτεργο της Κόσκο να μην υπογράφεται ότι ο λιμενευράτης δουλεύει με βαρέα και ανθυγιεινά. Και χρειάστηκαν τόσοι αγώνες, χρειάστηκε να σκοτωθεί άνθρωπος. Στο κάτεργο αυτό να σκοτωθεί άνθρωπος, χρειάστηκε να γίνουν απεργιακοί αγώνες μιας εβδομάδας, να σταματήσουν τα καράβια, να φτάνουν μέχρι τις Κυκλάδες τα καράβια και να μην φορτώνουν, για να κατοχυρωθεί τελικά ότι είναι βαρέα και ανθυγιεινά ή βαρέα και ανθυγιεινή η δουλειά που κάνουν εκεί οι εργάτες. Άρα και η σύμβαση δεν είναι απλώς μια συζήτηση που γίνεται, καθόμαστε και πίνουμε ένα καφέ και τελικά καταλήγουμε. Είναι προϊόν σύγκρουσης, αγώνα, και αυτό τελικά θα κατοχυρώσει και σύμβαση ικανοποιητική ή τέλος πάντων σύμβαση που κάτι θα κερδίζει ένας εργαζόμενος στη σημερινή μέρα. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, για να σας ακούσουμε και εσάς. Λοιπόν, να το κλείσουμε επειδή το κομμάτι αυτό. Γίνεται ένας εξοραϊσμός από την πλευρά της κυβέρνησης για μια σειρά ζητήματα, τα οποία αρτηθεί και να μείνουμε στα αυτά που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως και να έχουμε τα πράγματα, μιλάμε γενικά για τα ότι προχωράμε και προχωράμε και προχωράμε. Βεβαίως, προχωράμε. Έχουμε τα επιτόκια χθες των δεκαετών ομολόγω, ήταν κατά 100 μονάδες κάτω από τη ΣΥΠΑ και τις Ηνωμένου Βασιλείου και κάτω 50 μονάδες κάτω από την Νορβηγία και την Ιταλία. Καλό. Να. Αλλά για ποιους? Αυτή την ώρα, πράγματι, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε δραματική κατάσταση. Το 26,1 του πληθυσμού, δηλαδή 2,6 συμπολίτες μας, ζει με τον κίνδυνο της φτώχειας και αποκλεισμού. Το κατόφλι της φτώχειας, για να ξέρουμε τι μιλάμε, όταν λέμε. Το κουβεντιάσαμε εκτενώς προχθές. Είναι 6.030. Αυτό είναι ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 12.500 για τετραμελή οικογένεια. Προσέξτε, δηλαδή είναι ένα χιλιάρικο. Η ευαλωτότητα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, η ευαλωτότητα. Αυτό είναι θέμα. Το δεύτερο, είμαστε δεύτεροι στην Ευρωζώνη στην παιδική φτώχεια. Το 28,1 του παιδικού πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή 480.000 παιδιά είναι φτωχά. Λοιπόν, αυτά τα περνάμε έτσι τον ντούκου. Και προχτές έβγηκε η Eurostat και έδωσε την κατάταξη των περιφερειών, που είμαστε σε δραματική κατάσταση ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, στην καλύτερη περίπτωση στο 41%, 47% του μέσου όρου, ό,τι βγάζουν οι υπόλοιπες χώρες και όλα αυτά. Δηλαδή, είμαστε από τις 242 περιφέρειες της Ευρώπης, οι δικές μας περιφέρειες είναι στο 200 και κάτω, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Αυτό είναι δραματικό, δεν μπορεί να το περνάς έτσι. Και όταν λέω λοιπόν ότι το μέσο ατομικό εισόδημα είναι μείον 28%, προσέξτε, δεν είναι απλό. Καλά, από εντάξει, 2010, πέρασαμε μνημόνια, κυρία, από το 2010. Ναι, το δέχομαι. Πέρασαμε μνημόνια. Συμφωνώ, μα ακριβώς, αν καλά το θυμηθείτε. Υπάρχουν μνημόνια. Άνθρωποι οι οποίοι το 9-10 παίρναν χρήματα. Σωστό, που δεν τα παίρνουν σήμερα. Μπράβο, και έχουν μεγαλώσει 14 χρόνια. Έτσι είναι. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Έχουν μια μεγάλη στέρηση. Μακάρι να ήμασταν τώρα εκεί που ήμασταν το 2009. Μακάρι να ήμασταν. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Και κοινωνιάζουμε όλοι. Τώρα ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτό. Πράγματι, τώρα όμως μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα που έχουμε. Σωστό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε πραγματικά ωραία, σε δραματική κατάσταση. Αλλά αυτό, κύριε Χατζηγιάννη, επειδή με εσάς θα κλείσουμε την κουβέντα αυτή, είναι μια περιγραφή κατάσταση. Σωστό. Ωραία, την κάνουμε και εμείς κάθε μέρα. Το ερώτημα είναι, εδώ λέει ο κύριος Αλέψης ένα πράγμα. Αυτά γίνονται μόνο με αγώνες και συγκρούσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα πράγμα. Οι αγώνες και οι συγκρούσεις είναι το ένα. Να ξέρουμε τι ακριβώς διεκδικούμε το δεύτερο. Έτσι δεν είναι. Εσείς τι λέτε. Πρέπει να ξέρουμε τι διεκδικούμε. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν εδώ είναι το ζήτημα. Εσείς τι λέτε. Ποια είναι η συνταγή, ας πούμε.
για να στο πάμε μισθό, στο 2010. Θα θέλαμε να συζητάμε στο κατώτατο μισθό αυτή τη στιγμή να παίρνει να είναι πόσο, α πούμε. Είναι πόσο, 900 ευρώ. Το 900 ευρώ. Είναι σαφής η άποψή μας επί του ζητήματος. Αντί για 830 είναι 900. Βεβαίως. Αυτό είναι το. Δεν μιλάμε στον αέρα, αλλά αυτά γίνονται με πολύ μεγάλη δύσκολη. Αγώνας χρειάζεται σε αυτό και συλλογική σύμβαση για να μπορέσει να πατήσει στο 900 για να διεκδικήσουν και άλλες συλλογικές συμβάσεις, κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η τακτική χρόνων, δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν μια απάντηση κουμίζω στον κύριο Σοκράτη όταν βάλει τελεία. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα όμως είναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέστε το για να το κλείσουμε και πάμε σε διάλειμμα. Επειδή γιορτάζουμε και είμαστε σε μια φάση που υπάρχει, έχουμε μια, αναμνημισκόμαστε όλοι ότι είμαστε στα 50 χρόνια από την λειτουργία της δημοκρατίας μας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ειλικρινά, μου έκανε εντύπωση κοιτώντας τα στοιχεία της Eurostat, δεν μιλάω για τίποτα, ότι ρε παιδιά, ξέρετε ότι μέσα στην Ευρώπη μόνο το 32% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι τα κοινωνικά, γενικότερα τα δικαιώματά τους, τα της δημοκρατίας και ό,τι έχει σχέση με δικαιώματά τους και είναι ικανοποιημένοι, 66% θεωρούν λοιπόν, κρίνουν τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, ας πούμε, ότι εμείς μόνο το 32% είναι ικανοποιημένο. Δεν έχουμε δημοκρατία. Για να έχετε, όχι, δεν έχουμε μια πάσχουσα δημοκρατία. Δεν λειτουργούν. Οι θεσμοί λειτουργούν αρνητικά και άλλα τομές. Η δικαιοσύνη, τα θέματα της ανθρώπινης υγείας, όλα αυτά τα πράγματα. Η γνώμη, αυτό θέλω να σας πω. Αυτό, δεν είναι η γνώμη μου, αυτό είναι η Eurostat. Όχι, η γνώμη σας σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία, πώς τα αποδίδετε εσείς τα στοιχεία αυτά. Αυτό γιατί υπάρχει μια να το ολοκληρώσουμε και να μην πείτε. Ολοκληρώστε μου. Αυτό λοιπόν, μπορεί κανείς να πει ότι οι Έλληνες πολίτες δεν καταλαβαίνουν ή έχουν μια περίεργη προσέγγιση και οι Βούλγαροι που είναι. Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου. Ωραία, ακούστε. Όλοι άλλοι θεωρούν πως τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Γιατί σας χρωστάω μια απάντηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη εικόνα. Όντως ο κόσμος πιέζεται. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό όμως είναι άσχετο από το ότι έγιναν κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση, όπως μείωση φόρων, αύξηση μισθών και επίσης πριν μου είπατε ποιες επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα από μεγάλες εταιρείες κολλήσους. Σας λέω λοιπόν, Microsoft, Pfizer, Amazon, τι είναι αυτά? Cisco, θέλετε κι άλλες? Digital Reality, αυτές είναι μεγάλες πολυεθνικές. Η παραγωγική συγκρότησή μας είναι με βάση αυτά. Άνοιξαν θέσεις εργασίας. Το ότι αυτή τη στιγμή στην παρούσα συγκυρία δεν φτάνουν τα χρήματα και το λέμε και εμείς και το φωνάζουμε εδώ συνέχεια. Δεν φτάνουν και χρειάζεται σε αυτή την παρούσα συγκυρία να γίνουν παραπάνω προσπάθειες. Είναι γεγονός. Αλλά κάποια πράγματα έχουν γίνει. Μην τα κυρώνετε όλα. Σας είπα. Μου είπατε ποιες εταιρείες. Τις βρήκα τις εταιρείες. Είναι πολύ. Η Microsoft ξέρετε πως δεν έχει να λειτουργεί. Μα πλάκα μου κάνετε. Δεν το γνωρίζετε αυτό μια και βάλετε την πρώτη εβδομάδα. Δεν είναι σοβαρολογικό. Και το δεύτερο, να σας πω το πιο σημαντικό από όλα. Για να πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ. Έχουμε φύγει πάρα πολύ. Ότι οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει αυτή την τελευταία περίοδο είναι πολύ λιγότερες. Προσέξτε, τώρα μέσα στο κύριε Χατζησοκράτη, θέλω να σου πω μια κουβέντα, θα σας την πω. Και αυτό είναι η κρίση μου. Κρίση είναι, η κρίση είναι άλλο. Η είδηση είναι άλλο, η κρίση είναι άλλο. Αυτή την αντιπολίτευση κάνετε από το 2019 και μετά. Το αποτέλεσμα είναι το 32 έγινε. Πώς τη θέλετε να την πω, εγώ λέω πώς τη θέλω. Πώς θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος από το 32 πήγε στο 20, από το 20 σας έχει πάει στο 7. Ωραία. Το ισοπεδωτική ότι όλα είναι μαύρα γύρω. Όχι, δεν λέω πώς είναι μαύρα. Ήδη ξεκίνησα. Τόση ώρα. Σας είπα δημοκρατία δεν έχουμε. Χθες, χρήματα δεν κυκλοφορούν. Μα ακούω την κυρία Μητροπούλου. Είναι καλό. Καλό είναι. Αλλά δεν φτάνει αυτό γιατί. Αυτό το μαύρο δεν συνειδητοποίησατε ποτέ πόσο κακό σας έκανε. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Αλλά είναι τη γνώμη του, όχι, τη γνώμη του τη σεβόμαστε. Βάσει του πώς βλέπει τα πράγματα με μια είδηση, πολιτική. Είπε νούμερα. Είπε, είναι 830. Σου λέει, εγώ προτείνω 900 ευρώ. Αυτό είναι fact. Είναι πρόταση. Είναι λοιπόν. Πρέπει να είναι όλα κοστολογημένα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ. Μου φωνάζουν πάρα πολύ και επιστρέφουμε, κύριε Καραγκούρη. Θα πούμε μετά για αυτό. Θα επιστρέψουμε. Σε 2-3 λεπτά επιστρέψουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, να πω κάτι, ότι έχει εδώ πέρα έρθει μια μεγάλη σειρά από email από φίλους και φίλες για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και ακούγεται ήχος,
Χαμηλώστε το γιατί ακούω τη φωνή μου στο πλατό. Ακούω τη φωνή μου στο πλατό. Τώρα δεν την ακούω πια, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά τα email θα τα προωθήσουμε στον κύριο Καραγκούνη στο γραφείο του, να τα δει ένα προς ένα. Δεν μπορούμε, αλλιώς πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μέχρι το πρωί, να τον έχουμε εδώ πέρα και να απαντάει στα ερωτήματα του κόσμου. Όσο μπορέσω να απαντήσω θα σας τα στείλω. Email και αν υπάρχουν και στοιχεία. Θα σας στείλω. Θα σας τα στείλω. Ήθελα όμως να κάνω μόνο κάποιες παρατηρήσεις. Κάτι γρήγορα, αν μπορείτε, για να προλάβουμε και τίποτα άλλο. Στα πολύ. Να μην επεκτείνω πολύ την κουβέντα σε αυτά τα οποία άκουσα από όλους τους συναδέλφους. Καταρχήν, το ότι υπάρχει καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα της οικονομίας, νομίζω δεν χρειάζεται να το πει κανένας αυτό. Και το ΑΕΠ έχει περάσει τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Είδα τα επίσημα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωζώνη στη συσσωρευτική αύξηση του κατακεφαλή πραγματικού ΑΕΠ, τα έτη 2021, 2022-2023. Και αυτό σημαίνει οι πάγιες επενδύσεις είναι τριπλάσεις, είναι 6,6% κύριε Χατζησοκράτη, αν σας ενδιαφέρει. Παρότι, είχαμε τον Ντάνερ και αρκετά χρήματα φύγανε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αναιρεί το γεγονός όμως ότι πράγματι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτό λέει. Έχουμε την ακρίβεια την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει? Μόνο με αύξηση του εισοδήματος. Υπηρετείς πολιτικές που αυξάνουν το εισόδημα. Με περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, αύξηση του ΑΕΠ από 187 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε στα 230 και ο στόχος θα φτάσουμε στα 260. Ναι, το κάνουμε. Αυτή είναι η λογική μας. Όσο μπορούμε να μεγαλώσουμε αυτό που είπε και ο κύριος. Εδώ με τσιγκλάτε λιγάκι. Θα φτάσω. Όπως είπε και ο κ. Αλέπης, αυτό που θέλουμε είναι πράγματι να ανεβάσουμε το εισόδημα των πολιτών. Άκουσα επίσης. Δεν είπε αυτό ο κ. Αλέπης ότι θέλετε να ανεβάσετε το εισόδημα των πολιτών. Όπως είπε για την αύξηση της πίτας. Είπε γι' αυτό. Δεν είπε αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι. Εσείς λέτε ότι αν αυξάνεται η πίτα, παίρνουμε όλοι από αυτό. Δεν είπε ότι. Όλοι δεν παίρνουμε. Εντάξει. Δεν παίρνουμε. Η ζωή αυτό έχει. Καλά, κάπως όμως έτσι. Με τσιγκλάτε λίγο. Με κάποιο τρόπο πάντως αυξάνονται και οι μισθοί, μειώνονται οι μισθοί. Με τσιγκλάτε. Κάπως γίνονται όλα αυτά. Επειδή δεν γίνονται με το μαγικό ραβδί. Κάτι κάποια. Υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά δεδομένα που επιτρέπουν να γίνονται αυτά. Δεδομένα μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό και είμαστε και φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Θα καταργήσουμε το τέλος επιδιδέματος. Το είπαμε και το κάναμε. Θα το καταργήσαμε. Ναι, αλλά έχει τα δημοσιονομικά δεδομένα να το κάνει. Αν δεν έχει, ναι. Πώς θα το κάνει? Δεν λέγατε εσείς το 2015 και τι δεν είπατε? Και σε ποιον δεν τάξατε? Τι κάνατε από όλα αυτά? Όχι μόνο αυτά δεν κάνατε. Διαλύσατε όλη τη μεσαία τάξη. Διαλύσατε τον κόσμο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνω. Λοιπόν, παρακαλώ. Το λέω μόνο για τα δημοσιονομικά δεδομένα. Τώρα, άκουσα αυτό που είπε. Τελειώνω και ξανά και αμέσως άκουσα για τον κόστος δανεισμού. Μα το κόστος δανεισμού, άμα είναι αυξημένο, που σωστά το είπατε και χαίρομαι που το λέτε και το παραδέχεστε, μα είναι αυξημένο το κόστος δανεισμού, αυτό έχει άμεσα επίπτωση και στην ακρίβεια και στο κόστος ζωής. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Όσο αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τόσο αυτό έχει συναπογωγικά αποτελέσματα στην οικονομία. Αυτό είναι επιτυχία της κυβέρνησης σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία να μπορεί να μειώνεται το κόστος δανεισμού. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε. Ωραία, λοιπόν. Αλλά κάτι, θέλω να πω κάτι που είπε και ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, ο κ. Αλέπης, το είπα και πριν. Στον χώρο του τουρισμού, εργαζόμενοι και εργοδότες συμφωνήσανε στο να υπογραφεί η σύμβαση με αυξημένους μισθούς. Από την άλλη, όμως, βάζουμε και την ψηφιακή, γιατί εγώ άκουσα με προσοχή αυτό που είπε και σε ένα βαθμό έχει δίκιο. Βάζουμε όμως την ψηφιακή κάρτα. Τι σημαίνει? Ποια είναι η πραγματικότητα? Πάμε, όχι, για άκουσα για τα ωράρια, άκουσα για αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει. Ναι. Μας ενδιαφέρει. Ακούστε λοιπόν. Ο επισητισμός και ο τουρισμός μπαίνει ψηφιακή κάρτα από το Φλεβάρι. Να σας πω, κύριε Αλέπη, τι σημαίνει στους άλλους κράτες της οικονομίας που έχει η ψηφιακή κάρτα. Ακούστε. Σούπερ μάρκετ, αύξηση περιοριών 61,2%. Εταιρείες security, λοιπόν, αύξηση δηλωθησών. Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Ναι, τελειώνω. Πρέπει να μην απαντήσω. 11,3%. Λιανικό εμπόριο, αύξηση 10,3% σε σχέση με το 2022. Κλάδος βιομηχανίας 5,4%. Αύξηση τράπεζας 14,1%. Αυτό είναι υπέρ του εργαζομένου ή δεν είναι? Εγώ λέω. Είναι υπέρ του εργαζομένου το να έχουν δηλωθεί περισσότερες υπερορίες? Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε. Οπότε να υπάρχουν και εργαλεία, κύριε Αλέπη, που μπορούμε να εισάγουμε και εμείς το κάνουμε. Δεν κρυβόμαστε, το κάνουμε. Ώστε να μπορεί... Θα πείτε και ξανά ότι παίρνουμε το χρόνο και δεν όχι, θα πάρουμε το χρόνο. Αλλά θέλω να το μοιράσουμε. Αν είχε άλλο θέμα. Λέω ότι παράλληλα φροντίζουμε ώστε να υπάρχουν βεβαίως να ανεβάσουν τους μισθούς και τζαλά, και από την άλλη όμως να προστατεύσουμε το εισόδημα, λοιπόν, των εργαζομένων. Αυτή είναι η δουλειά. Θα απαντήσετε και θα απαντήσετε.
θέλω να πω στην κυρία Σιμητροπούλου, η οποία παρακολουθεί το σειρά την κουβέντα. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε την εξάγηση. Όχι, κύριε Καραγκούνη, παρακαλώ, το κάνετε αυτό. Πηγαίνετε από θέμα σε θέμα τώρα κι εσείς. Όχι, όχι, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται. Φτάνει με τα θέματα. Μην ανοίξουμε άλλα. Μπήκε εξάγηση. Πού μπήκε εξάγηση. Εδώ πα ένα χρόνο δουλειά και σου λένε ευτυχώ δεν δουλεύουμε και Κυριακή. Μα κάνουμε πλάκε τώρα. Λοιπόν, δεν έχει μπει στο εμπόριο, δεν έχει μπει στη βιομηχανία. Τώρα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μια βόλτα να πάμε. Θα δουλεύουν όλοι. Την Κυριακή θα δουλεύουν όλοι. Αυτό, αυτό λοιπόν, εγώ... Αυτό σας ικανοποιεί μια ζούγκλα εργασιακή που ένας εργαζόμενος δηλαδή, δεν μπορεί να δει τα παιδιά του. Δεν λέω, αναπαράθηκε, δηλαδή. Αναπαράθηκε ότι θα δουλεύουμε όλοι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν προλάβω θα την κάνω, αλλά επειδή δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Κύριε Σιμητροπούλου, παρακολουθείτε ησύχως τη συζήτηση τα τελευταία 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να επισχολιάσετε κάτι από αυτά που ακούσατε. Από τον κύριο Καραγκούνη βασικά. Αν έχετε κάποιο σχόλιο από αυτόν τον οποίο ακούστηκαν. Γιατί ακούστηκε μια σειρά από θέματα. Τις ερωτήσεις που απίφθηναν, γιατί εφόσον όλα είναι βαίνουν καλώς. Δεν λέω αυτό. Γιατί εγώ αυτό. Όπως το παρουσιάσατε. Όχι, δεν αναδείξατε κάτι. Αναδείξατε ότι όλα είναι τέλεια. Είναι, όχι, άλλο να λέμε, είναι άλλο να λέμε ότι κάνω μία προσπάθεια για να φτιάξω τη ζωή των πολιτών. Είναι άλλο να λέμε τα αντίθετα ότι όλα είναι μαύρα. Αλλά δεν είναι σωστό να λέμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συζήτηση, εγώ με ερχόντουσαν ως σκέψεις οι ερωτήσεις των 11 βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια, οι ερωτήσεις επίσης αντίστοιχων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα της υγείας. Ναι. Ο κύριος Κακλαμάνης, αναφέρθηκε, ναι, στα καρτέλ της ενέργειας. Επομένως, οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλέον έρχονται και αντιδρούνε στην επίπλαστη πραγματικότητα που μας έχει παρουσιάσει η κυβερνητική πολιτική. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία βασανίζουν τον κόσμο. Για την εξαήμερη εργασία δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Υπάρχει εξαήμερη εργασία. Όταν σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η προώθηση της τετραήμερης εργασίας και να υπάρχει ο ίδιος μισθός, εμείς εδώ έχουμε εξαήμερη εργασία, είναι παγκόσμια πρώτη, είναι καινοτομία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε κάτι, η έκτακτη μέρα πληρώνεται, αλλά το θέμα είναι γιατί μπαίνει η έκτακτη μέρα. Όταν πανευρωπαϊκά προσπαθούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να μπορούν να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Μα αυτό δεν είναι. Το λέω, κύριε Σιμητροπούλου, αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όταν σε όλη την Ευρώπη το συγκεκριμένο θέμα βαίνει προς την τετραήμερη εργασία με την καθιέρωση και τη θέσπιση του ίδιου του μισθού, δεν μπορεί η Ελλάδα να έρχεται και αντί να καινοτομεί σε ένα θετικό παράδειγμα να πηγαίνει στον αντίποδα. Επομένως, λοιπόν, και αυτό το θέμα έχει λυθεί. Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πρέπει αυτό να διορθωθεί, αλλά θα ήθελα να εστιάσω και στο θέμα της ενέργειας και να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Η ακρίβεια ροκανίζει και τις αυξήσεις, την όποια αύξηση του κατώτατου μισθού. Εάν δεν υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο θα αφορά την ακρίβεια, το πώς πασχίζεις να βοηθήσεις την αγορά με ελέγχους, με συστήματα σωστά, με μειώσεις. Ο κ. Κακλαμάνης, αν θυμάμαι και θυμάμαι καλά, είχε μιλήσει και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή, ήταν από εκείνους τους βουλευτές οι, ναι, οποίοι. Και αυτό το τιμό και το σέβομαι. Το είχε πάρει ο κύριος Κυρανάκης αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Και ο κύριος Κακλαμάνης. Ο οποίος είναι υπουργός, αν το λέει και στη δημόσια εμφανίση, ότι εγώ επιμένω σε αυτό, επιμένει αν και είναι υπουργός. Ναι, 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 ναι. Είναι από τους ανθρώπους τους οποίους εκτιμώ και σέβομαι, γιατί είναι πολλά χρόνια. Έχει κάνει μια πολύ σημαντική πορεία και μ' αρέσουν οι άνθρωποι που λένε πραγματικά αυτό που πιστεύουν. Ναι. Αυτό λοιπόν που το οποίο είπε στην ενέργεια είναι αυτό το οποίο και βιώνει ο κόσμος, αλλά και λέμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει στην ενέργεια επιτέλους να γίνει αποκλιμάκωση των τιμών, πρέπει επιτέλους να υπάρξει θεσμοθέτηση από την ΡΑΕ, που έχει πλέον γίνει ΡΑΕΗ, να υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί, έτσι ώστε η ενέργεια στην Ελλάδα να μην θεωρείται και αυτή ως ένα ακριβό αγαθό. No. Να μην πάμε
στην αρχή της συζήτησης από την απόλυτη εξάρτηση, από ένα άλλο ρηκτό καύσιμο και την βίαιη απολυκνητοποίηση όπως έγινε, αυτό έγινε. Ας μην πάμε στο χρηματιστήριο της τιμής ενέργειας, να πάμε στη ΔΕΗ, η οποία πρέπει και αυτή να επιτελέσει, όπως σωστά είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο τον οποίο πρέπει να ασκήσει. Και ο οποίος πρέπει να πω ότι ο κ. Χακλαμάνης, επειδή τον ξέρουμε όλοι μας, δεν έχει αλλού είδους σκοπιμότητες, ούτε πολιτικό υπόβαθρο. Και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Τον έχουμε εδώ την άλλη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποια μέρα. Τώρα θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο, όπως λέμε, για παράδειγμα, και λένε κάποιοι για τον κύριο Σαμαρά ή οποιονδήποτε άλλο βουλευτή. Ό,τι λέει το ξέρω ότι είναι με προθέσεις απολύτως καθαρές, κρυστάλλινες που αφορούν τον κόσμο. Θέλω όμως. Να σας θυμίσω πριν από 2,5 χρόνια, όταν μιλάγαμε για τα υπερκέρδη που γινόταν τότε στον τομέα της ενέργειας, έπρεπε να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μιλήσει για τα ουρανοκατέβατα κέρδη και τελικά να αποφασίσει η κυβέρνηση να το φορολογήσει. Επειδή πραγματικά γίνεται εδώ πέρα χαμός, θα στείλω είπα μετά. Πρέπει να πω για να είμαι εντάξει με τους ανθρώπους έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ μια φίλη από την Πατήσια, η κυρία Ελένη, λέει γιατί κόβουν τα φάρμακα στους ταξιούχους που κόπηκε το ΕΚΑ το 2016. Υπάρχει νόμος που ορίζει να είναι μηδενική και μέχρι τώρα δεν πληρώνουν τα φάρμακα, τώρα γιατί να πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Στο επικουρικό, άλλο φίλο του Παγκράτη, γιατί δεν βάζουν αύξηση εδώ και 18 χρόνια. Τι θα γίνει με τη συντάξη χειρίας, μας ρωτάει η φίλη μας Βασιλική από το Μενίδη. Φίλος από το Νέο Ηράκλειο, συντάξεις με παράλληλη ασφάλεια. Έχουν πάρει το ΙΚΑΡ, δεν έχουν πάρει το ΤΕΒΕ. Πότε θα μπουν αυτές οι συντάξεις. Φίλος ο Νίκος από την Αγία Παρασκευή, παίρνει 360 ευρώ σύνταξη, παρακρατήθηκε όλη η σύνταξη λόγω χρέους. Δεν γίνεται να παρακρατείται μία με δόσεις και όχι εξ ολοκλήρου. Άρα δεν είναι μία περίπτωση. Αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ο Νίκος, ο φίλος μας στην Κεσαριανή, θα δοθεί μία μικρή αύξηση συντάξη, είπαν σε επικουρικές όμως θα υπάρχει κάποια αύξηση. Τι θα γίνει το επικουρικό, αυτό που είπε πριν η Άρια εδώ. Περιμένουν άνθρωποι πάνω από 5 χρόνια. Τη Βασιλεία την Κυψέλη. Χαμηλοσταξιούχοι είναι αυτοί που παίρνουν 300 και 500 ευρώ. Όχι μόνο αυτοί των 700 ευρώ. Σωστά. Φίλος μας από την Κερατέα εδώ πέρα, από τον Πειραιά, από την Αργολίδα. Οι αγρότες πέρσι έκαναν αιτήσει να πάρουν την ενίσχυση. Δεν δόθηκε τίποτα. Αυτό όμως αφορά άλλο Υπουργείο, δεν αφορά το Υπουργείο του κυρίου. Του κύριου Καραγκούνη. Διευκρινίσαμε ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία ακούτε εδώ είναι μεικτά ποσά. Δεν είναι καθαρά. Το μόνο ποσό που έχουμε πει θέλω να πω τώρα και δεν θα πειράξει, δεν υπάρχει βουλευτής, είναι μόνο και ο Καραγκούνης στην παρέα μας. Το μόνο ποσό το οποίο ακούγεται καθαρά στο δημόσιο διάλογο είναι το ποσό της αποζημίωσης βουλευτικής. Που είναι γύρω στα 5-5,5 χιλιάρικα. Δεν ακούγεται το μεικτό ποτέ όταν γίνεται δημόσια συζήτηση. Όλα τα υπόλοιπα ποσά που ακούγονται είναι μεικτά. Εγώ δεν θέλω να κάνω λαϊκισμό ποτέ με αυτά. Και οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται και να αμείβονται σωστά, λέω εγώ. Αλλά το μόνο ποσό που ακούμε πάντα το ακούμε το καθαρό, δεν ακούμε ποτέ το μεικτό. Ενώ για τους υπόλοιπους όλους ακούμε πάντα το μεικτό ποσό. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Τι είναι αυτό το ποσό, τι αύξηση η οποία πρόκειται να έρθει. Λοιπόν, που φυσικά δεν πληρώνουμε με αυτό. Όχι, εκτός από μία, όλοι οι υπόλοιποι, οι δύο δεν είναι σίγουροι. Εκτός από μία, οι δύο. Εκτός από μία, οι δύο, οι κομματικά στελέχη. Αυτό είναι αλήθεια. Περισσότερες όλοι καταβάλουν κάποιο ποσό. Όλοι. Υπάρχουν και κρατήσει τα κόμματα. Είναι και φορολογούνται και περαιτέρω. Βεβαίω. Δεν λέω κάτι άλλο. Και επίση θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και άλλε δουλειέ κανονικέ, άλλε δουλειέ που τι άφησαν και από τι οποίε βγάζαν χρήματα από αυτέ. Εγώ πάντα σε αυτό το θέμα δεν είμαι ισοπεδωτικός. Το λέω απλώς η ρίση του παρόδο. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τον κύριο Κακλαμάνη, όταν τα είπε η κυρία Σημητροπούλου. Θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ να μας πει. Ο πρόεδρος είναι πολύ αγαπητός και νομίζω οι παρεμβάσεις είναι πάντα ουσιαστικές και προδομητικές. Για τον κύριο Σαμαρά. Ξεκάθαρο. Και νομίζω και οι παρατηρήσεις, γιατί ξέρω θα μου πείτε και για τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ναι, μια τελευταία ερώτηση πάντα, και πρέπει να φύγουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω. Εγώ μπορώ να πω ότι πραγματικά περιμένουμε ακόμα περισσότερες ερωτήσεις. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, πολύ επικοδομητικό για την κυβέρνηση. Να ακούμε προτάσεις, να δούμε τις ενστάσεις των βουλευτών. Εγώ το έχω πει, κύριε Ξενάκη, πάντα γινόταν αυτό. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και τώρα και παλαιότερα και τα προηγούμενα χρόνια, όσο θυμάμαι την Νέα Δημοκρατία και την κοινοβουλευτική ομάδα, πάντα υπήρχε αυτό και η κριτική γινότανε. Και νομίζω μόνο. Συγγνώμη. Να κάνετε εσείς μία ερώτηση όταν ήσταν μόνο βουλευτής για ένα γεφύρι τη Τωρακαρνανία, γιατί δεν έχει γίνει. Και άλλο συνολικά ερώτηση για ένα πολιτικό θέμα το οποίο είναι, αφορά όλοι. Τώρα τα μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας, είστε και εσείς έμπειρος. Αν και νέος. Εδώ είναι ερωτήσεις που έχουν πολιτικό υπόβαθρο. Τι να κάνουμε τώρα. Μα προφανώς, γιατί δεν γινόταν αυτό παλιά. Σε τέτοια ένταση, όχι. Βουλευτές που να μιλάνε στον κορμό και στην καρδιά των προβλημάτων. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι κακό να γίνεται. Καθόλου κακό. Εγώ λέω μπράβο. Κακό είναι που δεν γίνεται τώρα. Κακό είναι που δεν γίνεται τώρα, λέω εγώ. Λέμε ζητήματα τα οποία. Αλλά μην μου λέτε ότι είναι. Κακό είναι που δεν γίνεται τώρα.
μεγαλύτερη διάσταση λόγω συγκυριών, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ότι δεν ξέρω ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Σωστό είναι. Διάφορες διαδικασίες τώρα τελείωσαν από το Πασόκ. Επιχειρηματικά λειτουργούν. Και αποφασίσαν να κάνουν αντιπολίτευση οι βουλευτές. Δεν είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα αποστηρωμένη. Να θυμηθώ ότι είχε γίνει με τον Γάλα. Νομίζω ότι είναι στο μυαλό πλέον. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Χατζοκράτη, να είστε ισχυροί αντιπολίτευση. Μου για να σταματήσουν και οι φαγωμάτες. Δεν νομίζω, έχουν φτάσει σε μια παρέκκληση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είπαμε ούτε ένα λεπτό όλα τα πάνελ, τα δημόσια τα οποία γίνονται και τα παρακολουθώ όσο προλαβαίνω να παρακολουθήσω. Μιλάνε 80% για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπαμε μία κουβέντα όπως είδατε. Μιλήσαμε μόνο για θέμα του κόσμου. Αυτό σωστά. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ωραία, πολύ. Αυτό μόνο θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τον κύριο Αλέπη και την κυρία Σιμητροπούλου. Εμείς ευχαριστούμε. Να την πείτε, γιατί πραγματικά. Άμα είναι μία φράση όμως. Υποδειγματική. Η ερώτηση του Νικήτα Γκλαμάνη. Ναι. Την διάβασα. Είναι υποδειγματική διότι θέτει τα ζητήματα με μια ανάλυση εξαιρετική. Έτσι, έτσι, έτσι. Και τα θέματα που αναδεικνύει είναι τα θέματα που μας απασχολούν, μας απασχολούσαν την προηγούμενη περίοδο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα μας απασχολήσουν και άμεσα. Ναι. Γιατί το ζήτημα, το πώς συνεχίζει να λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο έχει αποτύχει λόγω της ολιγοπωλιακής δομής, ας πούμε, της ενέργειας στη χώρα μας, είναι τρομακτικό. Αν ήσασταν βουλευτής, θα τη συνυπογράφατε. Φυσικά. Αν είσαι στον βουλευτή. Με αυτά τα λέμε 2,5 χρόνια τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε όσα τηλεφωνία να προλαβαίνουμε να βγάλουμε δικά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο χρόνο έχουμε. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Θανάσης από τα Καλύβια. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ορίστε. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Κύριε Ξενάκη. Σας σέβομαι. Πρώτον και κύριον, μου ήρθε ένας λογαριασμός στη ΔΕΗ τώρα, ναι. 264 ευρώ. Μηνιάτικο, και... για ένα μήνα. Όχι, όχι, κανονικά, για το δίμηνο. Δίμηνο, μάλιστα. Και μου έχει βάλει το κράτος, η κοροϊδία του, 4 ευρώ επιδότηση. Τι είναι αυτό, ναι. Δηλαδή τόσο πολύ μας κοροϊδεύει. Ναι, ναι, τόσο είναι επιδοτής. 5 ευρώ, 7 ευρώ, 6 ευρώ, 4 ευρώ, 8 ευρώ. Έλα μην τη βάλει. Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ας κρατήσει για τον εαυτό του. Και εμένα και τόσο ένα ήταν. Δεύτερο, και ένα δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ξενάκη. Ναι. Γιατί σας σέβομαι όλους εκεί. Γιατί τους επιτρέπετε αυτούς που έχετε εκεί να λένε τόσα ψέματα. Ο καθένας της Νέας Δημοκρατίας λέει τα δικά του ψέματα. Του ΣΥΡΙΖΑ λέει τα δικά του ψέματα. Του ΠΑΣΟΚ λέει τα δικά του ψέματα. Του ΚΚΕ λέει τα δικά του ψέματα. Δεν κοιτάνε εμένα που δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, εάν έρθετε κύριε Ξενάκη, σας προσκαλώ να πάμε σε ένα μαγαζί εδώ που είναι... το μπακάλικο της γειτονιάς, να δείτε πόσο μπακαλοδεύτερο έχει. Έχει, μάλιστα, μάλιστα. Όχι έχει, δεν ξέρει τι να το κάνει. Και μας βγαίνουν, να μην πω τίποτα βαρύ, και μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θανάση μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Προσπαθούμε όταν ακούμε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα να το κουβεντιάσουμε. Μην το ισοπεδώσουμε κιόλας. Δεν είναι όλοι εδώ πέρα που έρχονται και λένε ψέματα. Αλλά πώς το λένε, είναι αυτό που λένε ότι υπάρχουν οι αριθμοί, οι αριθμοί και η στατιστική. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κατερίνα Ταυριλίσια. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ορίστε. Απευθύνομαι και στους τρεις σας. Μάλιστα. Αν θέλετε, που πιστεύω ότι θέλετε, να μας βοηθήσετε για να καταργηθεί η προσωπική διαφορά, διότι είναι εγκληματικό να ξέρω, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, ότι θα πεθάνω και θα χρωστάω ακόμα, πρέπει κάθε βράδυ να το καθιερώσετε 2-3 λεπτά και οι τρεις σας να λέτε. Το 19 προεκλογικά είχε πει ο Μητσοτάκης θα καταργήσω τον απαράδεκτο εγκληματικό, όπως τον είχε πει τότε, νόμο του Κατρούγκολου. Μας κορόιδεψε, δεν το έκανε. Τώρα γιατί δεν το κάνει. Σας παρακαλώ, σας συγκεντρώ. Κάθε βράδυ, ναι. 2-3 λεπτά από την εκπομπή σας να αφιερώνετε και να λέτε αυτό. Το είχατε πει, δεν το κάνατε, είναι έγκλημα.
που δίνετε το λόγο σας, τι μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Μήπως καταλάβουνε. Να πω μια κουβέντα μόνο, κυρία Κατερίνα μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκπομπή στην τηλεόραση που να ασχολείται με το κομμάτι αυτό των συνταξιών της προσωπικής διαφοράς όσο η δική μας. Και ειδικά την προσωπική διαφορά τη βάζουμε σχεδόν κάθε μέρα, έστω λίγο ή περισσότερο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό έχω να απαντήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι μια μεγάλη αδικία και ένας μεγάλος πόνος για τους ανθρώπους που το βιώνουν αυτό. Έχουμε και εμείς στον περίγυρό μας τον Ιωνιακό Συνταξιούχο και ξέρουμε πώς είναι αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Δήμητρα από την Καλλιθέα. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Ορίστε. Σας ακούω κάθε μέρα σχεδόν και βλέπω ότι υπάρχουν τόσα προβλήματα και είπα να πω και εγώ να πάρω να πω το παραπονό μου και το πρόβλημά μου. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι είμαι μονογονεϊκή οικογένεια. Έχω ένα γιο, δουλεύω 25 χρόνια σε μια εταιρεία, παίρνω 1.000 ευρώ, αναγκαστικά νοικιάζω ένα σπίτι, 500 ευρώ, ναι. Μου κόβουνε την επιδότηση ενοικίου. Μου κόβουνε το Α21 από 84 ευρώ, μου το πάνε 56 ευρώ. Θεωρούμε υψηλόμισθοι και με αναγκάζουνε τώρα, εγώ που έχω και ένα έφηβο, να κάνω δεύτερη δουλειά. Και μετά σου λένε γιατί γίνονται τόσα πολλά με τους ανήλικους. Φυσικά δεν μπορώ να το κάνω, γιατί άμα βρω και δεύτερη δουλειά θα χάσω το παιδί μου. Και ήθελα να ξέρω, αυτοί οι βουλευτές που βγαίνουν και συζητάνε και μιλάνε και κάνουν και παίρνουν πόσα λεφτά, τους έχει κοπεί για ένα μήνα το ρεύμα? Παίρνουν τα, μπορούν να τα βγάλουν το μήνα με 300 ευρώ. Ναι. Φυσικά δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί κόσμος που είναι έτσι. Αλλά είναι πολύ κρίμα γιατί στο εξωτερικό δεν γίνονται αυτά. Στηρίζουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Θεωρούμε υψηλόμισθοι με 1.000 ευρώ. Και δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να σας πούμε γι' αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως και συνταξιούχοι. Δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις άκρη στο εξωτερικό. Εδώ, ξέρεις, σε κάνουν να είσαι κερατσίστρια. Γιατί οι ξένοι έχουν περισσότερα δικαιώματα στην Ελλάδα από εμάς. Ναι. Παίρνουν όλα τα επιδόματα. Μου κόβουν επιδότηση ενοικίου. Ακόμα και τον κοινωνικό τουρισμό δεν μου δώσανε 2 εισιτήρια. Μου δώσανε 1. Λόγω των 1.000 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, είναι απίστευτο. Τα 500 στο ενίκιο από αυτά, ναι, πρόσεξε. Ναι, ενίκιο, ναι, ναι, ακριβώς. 15.000 ούτε αύξηση, 1.000 ευρώ παίρνω 25 χρόνια. Λένε για τους κατώτερους μισθούς. Εμείς που δουλεύουμε τόσα χρόνια, γιατί δεν μας κάνουν μια αύξηση? Το λέμε αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που το 2010 δεν έχουν πάρει 1 ευρώ αύξηση στο μισθό τους. Είναι ο ίδιος εδώ και 14 χρόνια. Μα δεν παίρνω αύξηση, δηλαδή 1.000 ευρώ και είμαι 25 χρόνια. Ναι, ναι. Και δεν μπορείτε να ζητήσετε. Αυτό δείχνεται αυτό, το συμβόλαιό σας ότι, συγγνώμη, το συμβόλαιό σας ότι πληρώνετε τόσο ενίκιο. Αυτά όλα τα στοιχεία, μήπως αν τα προσκομίσετε... Για τον κοινωνικό τουρισμό, λες εσύ, έτσι. Και για τον κοινωνικό τουρισμό και για άλλες παροχές, επειδή είναι μονογονεϊκή είναι οικογένεια. Είναι το Α21. Λοιπόν. Το Α21 από 84 ευρώ το δίμηνο, μου το πήγαν επειδή πήγε 15.000, που δεν ξέρω πώς πήγε με τις κρατήσεις, πήγε, ανέβηκε η φορολογική δήλωση στα 15.000, πήγε από τα 84 ευρώ το δίμηνο 56 ευρώ. Μες. Η φορολογική μου δήλωση είναι καθαρή, δεν έχει τίποτα, δεν φαίνεται ότι έχω στο όνομά μου, μα δεν έχω και κάτι στο όνομά μου. Και λοιπόν, του λένε, δεν τα δικαιούσε, γιατί είναι μέχρι 14.000. Σας ευχαριστώ. Και δεν έχουν κριτήρια να πούνε αυτή η κοπέλα και ο κάθενας. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει και δίνει 500 ευρώ. Βάλτε όλους τους λογαριασμούς. Εγώ δηλαδή πρέπει να ζήσω το μήνα με 2-3 εκατοστάρικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Γιάννη από τη Δάφνη. Σωστά. Ναι. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Καλησπέρα. Ορίστε. Θα σας ρωτήσω για τη στρατιωτική θητεία ως συντάξιμη υπηρεσία. Βγήκα σε σύνταξη και μου ήρθε να πληρώσω 9.000 ευρώ. Γιατί αναγνωρίζω τη στρατιωτική θητεία. Φίλος μου που ήταν και δόκιμος, του έρχεται τώρα 13.000 να πληρώσει. Γιατί πράγμα είναι αυτό? Γιατί, είναι, γιατί για να αναγνωριστεί ως συντάξιμη. Γιατί το 1983... καταργήθηκε η στρατιωτική θητεία η δωρεά. Λοιπόν, το 2016 είχε έρθει ένα έγγραφο, πήγε στα Γενικά Επιτελεία Στρατού και ζητούσε 4,2 ευρώ να επιστρέψουν οι στρατιώτες. Γιατί είχε καταργηθεί, λέει, το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και η στρατιωτική θητεία λογιζόταν ως δημόσια υπηρεσία.
Τώρα τι αποτελέσματα άλλα έχουμε. Εγώ ήμουν εκπαιδευτικός, ένα χρόνο που έχω φύγει από την υπηρεσία. Είχα συνέπεια ένα μισθολογικό κλιμάκιο 35-40 ευρώ όλα τα χρόνια. Όταν γυρίσαμε από το στρατό, τις συναδέλφες τις βρήκαμε διευθύντριες. Είχαμε το εφάπαξ 2000. Υπάρχει και άλλη ανισότητα. Και κλείστε, στα ΟΗ, στα ΛΟΚ, στους ναρκαλιευτές, λογίζεται διπλάσια υπηρεσία στο στρατό. Και καλά κάνει, για το επικίνδυνο. Ναι. Γιατί λοιπόν οι μόνιμοι να είχαν αυτό το προνόμιο, ενώ εμείς οι έφεδροι έπρεπε να πληρώσουμε. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Καλά κάνετε και τα λέτε στον αέρα. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Πραγματικά δεν έχουμε τις γνώσεις τις ειδικές. Πλέον τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανώλη τα Ψαρά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας βλέπετε εκεί στα Ψαρά. Στο... Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό το νησάκι, το υπέροχο και ιστορικό νησάκι. Στην Πάτρα, στο φίλο μας τον Γιάννη, στην Καλυθέα, στην Αρτέμιδα. Σε όλους σας που δεν προλαβαίνουμε να σας βγάλουμε στον αέρα, τηλεφωνήσατε και όλοι εσείς στο τέλος της εκπομπής όμως. Αν το ξέραμε ότι είστε τόσοι πολλοί, θα τους κόβαμε νωρίτερα τους καλεσμένους για να πάμε στα τηλεφωνήματα. Αλλά ήρθατε όλοι μαζί, τηλεφωνήσατε στο τέλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί όλη αυτή τη βδομάδα. Να σε ευχηθούμε να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Τάσος Σαφυράκης, παράθυρο στα σπορ. Νίκος Καρούλιας εδώ στο στούντιο. Ένα σπουδαίο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής στη συνέχεια. Διεθνής παίκτης. Στον Παναθηναϊκό τον γνωρίσαμε πολλά χρόνια. Σωτήρης Βοριάς, διεθνής διαιτητής. Και βέβαια ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες. Έχουμε πρωτάθλημα ξανά το Σαββατοκύριακο αυτό. Έχουμε και ντέρμπι ΑΕΚ. Πάω την Κυριακή. Θα πάω. Θέλω να σου πω. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Το θέμα θα ήταν αν δεν πήγαινες. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ 10 παρά 10. Να προσέχετε τον εαυτό σας.